Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι πραγματικότητα. Βρισκόμαστε στον ημιτελικό του X Factor. Στο πλατό μας έχουν μείνει οι τέσσερις πιο αγαπημένοι σας διαγωνιζόμενοι. Το Final Four, όπως το αποκαλούμε απόψε, με μεγαλύτερο πάθος από ποτέ, οι τέσσερις τελευταίοι υποψήφοι θα τα δώσουν όλα προκειμένου να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο του διαγωνισμού. Τα παιδιά βρίσκονται κυριολεκτικά μια ανάσα μακριά από το χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Feel Good Records και το Smart 44. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, η απόψινή μάχη είναι η σημαντικότερη που έχει δοθεί μέχρι σήμερα στο X Factor. Τα παιδιά μας εξακολουθούν να διαγωνίζονται σε δύο κομμάτια. Με τη διαφορά όμως ότι σήμερα στη δεύτερη ερμηνεία τους θα έχουν μαζί τους στη σκηνή και έναν γνωστό καλλιτέχνη. Εκτός λοιπόν από τις solo εμφανίσεις, σήμερα για πρώτη φορά θα δούμε και ντουέτα. Ετοιμαστείτε για μια ακόμα φορά να απολαύσετε μαζί μας μουσική χωρίς όρια. Αυτό είναι το X Factor! Τίποτα δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν βρίσκονται κοντά μας οι κριτές μας, οι μέντορες των παιδιών μας. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Θεοφάνους, την Πέγκη Ζήνα, την Τάμτα και τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κουράγιο, ένα live έχει μείνει ακόμα. Θα ξέρουμε την άλλη εβδομάδα τον νικητή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι είναι εκείνοι που βοήθησαν τους απόψινούς μας υποψήφιους να φτάσουν μέχρι εδώ. Παιδιά, καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε. Είμαι ειλικρινά πολύ περίεργος να ακούσω τις σκέψεις σας για απόψε. Γιώργο, περίμενες ο μόνος κριτής, παραμένεις ο μόνος κριτής με δύο υποψήφιους στο διαγωνισμό. Σίγουρα, σίγουρα είσαι στο τελικό. Σε ξάφνιασε το γεγονός ότι ο Ανδρέας ήταν υποψήφιος προς αποχώρηση την προηγούμενη Τρίτη? Ένιωσα το ίδιο περίεργα όπως ένιωσα και όταν ήταν ο Ιαν, όταν ήταν και ο Πιλάτος και άλλα παιδιά που πιστεύω ότι θα φτάνανε σε καλύτερες θέσεις μέχρι το τελικό. Παρ' όλα αυτά, το νήμα είναι εκεί, ας το κόψει ο καλύτερος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Μπέκη, μπορεί να μην έχεις πια κάποιο διαγωνιζόμενο της ομάδας στο παιχνίδι. Ξέρω όμως ότι νοιάζεσαι για όλα τα παιδιά. Πώς νιώθεις απόψε? Νιώθω σαν κάτι να μου λείπει, γι' αυτό φρόντισα και να μην μου λείπει. Απόψε. Απόψε θα τραγουδήσω μαζί με τους παίκτες μου και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Αγκαλιά τους. Αγκαλιά τους. Μαζί ήρθαμε και μαζί θα αποχωρήσουμε από αυτό το παιχνίδι. Φανταστικά, φανταστικά. Τάμτα, η Τάνια έχει αποδειχτεί μαχήτρια. Θέλω να μου πεις αν τη βλέπεις αποφασισμένη να φτάσει στο τελικό. Η Τάνια είναι αποφασισμένη από την αρχή. Γι' αυτό το λόγο έχει φτάσει ως εδώ. Ξέρεις τι, σε εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, σε αυτή πρώτα απ' όλα και ίσως και μόνο, να φτάσει στο τελικό. Και πιστεύω πως θα καταφέρει. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Θοδωρή, εν όψη τελικού, θα είσαι πιο αυστηρός στην κριτική σου σήμερα? Νομίζω πως λίγο ναι. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, σήμερα κρίνονται αρκετά. Παρόλο που πρέπει να πούμε ότι όλα τα παιδιά που φτάσαν μέχρι εδώ θεωρώ ότι έχουν ήδη ξεκινήσει μια καριέρα. Οπότε πρέπει να χαλαρώσουν. Από εκεί και πέρα, ο τελικός όμως είναι τελικός και σίγουρα πρέπει να πάει ο καλύτερος που θα κρυφθεί στις λεπτομέρειες σήμερα. Θα φτάσουμε στον τελικό. Σήμερα όμως είμαστε στον ημιτελικό και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Για να μορφύνει λοιπόν ακόμα λίγο πιο πολύ το πλατό μας, ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε την πάντα εντυπωσιακή Ευαγγελία Ραβανιέλα. Ευαγγελία!
Καλησπέρα, Ευαγγελία. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Όταν ξεκινήσαμε το ταξίδι των live του X-Factor πριν από δύο μήνες, το green room ήταν γεμάτο, ασφαλτικά γεμάτο από υποψήφιους. Πώς νιώθεις που σήμερα είσαι εκεί μόνο με τέσσερα από τα παιδιά μας? Θα είσαι σε λίγο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο αυτό το συνέστημα. Θα το χαρακτήριζα και ως νοσταλγικό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή όλα τα παιδιά που έχουν παραμείνει έχουν τόσο έντονες προσωπικότητες, ζουν την κάθε στιγμή, το διασκεδάζουν και αυτό το έχετε δει και από τα βίντεο των backstage που βλέπουμε σε κάθε live, νομίζω ότι μόνο στον αριθμό θα μπορούσα να πω ότι μου φαίνεται άδειο το green room, γιατί παρ' όλα αυτά γεμίζουν το green room με τις προσωπικότητές τους. Συμφωνώ μαζί σου. Τα παιδιά εκτός από καλοί τραγουδιστές είναι και πολύ δυνατές προσωπικότητες. Mm-hmm. Λοιπόν, Ευαγγελία μου, θα ευχαριστούμε. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Βεβαίως. Από το Green Room. Ανυπομονώ να δω και πώς θα πάμε στα social media. Είμαι σίγουρη θα πάμε πάλι πάρα πολύ καλά, όπως σε κάθε live άρχεστε. Περιμένω το δω. Να είσαι καλά. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το διαγωνιστικό μέρος του ημιτελικού. Η διαδικασία αποχώρησης δεν αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι και σήμερα, στο τέλος της βραδιάς, ένας υποψήφιος πρόκειται να αποχωρήσει από το σόου. Το ποιος θα είναι αυτός εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από εσάς. Οι γραμμές θα ανοίξουν σε πολύ λίγο και θα μείνουν ανοιχτές μέχρι να τραγουδήσουν όλα τα παιδιά. Ξέρετε πια πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε από το σπίτι. Σημειώστε προσεκτικά τους αριθμούς που αντιστοιχούν στο αγαπημένο σας διαγωνιζόμενο και στηρίξτε τον, δίνοντάς του τη θετική σας ψήφο καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Η κάρτα ψηφοφορίας είναι έτοιμη, πάμε να τη δούμε. Από αυτή τη στιγμή οι γραμμές μας είναι ανοιχτές και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι να τραγουδήσουν και οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι και τα δύο τους κομμάτια. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τουλάχιστον δύο ώρες μπροστά σας για να τους ψηφίσετε και να τους στηρίξετε. Πρωτού ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μας μέρος, θέλω να σας πω ότι ο απόψινός ημιτελικός θα μπορούσε να χαρακτηριστική και παρέλαση καλεσμένων. Μαζί μας απόψε βρίσκονται οι REC. Το νέο εναλλακτικό μουσικό σχήμα έρχεται στη σκηνή μας για μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια. Το συγκρότημα των Another View με ένα ξεχωριστό pop dance medley που θα μας ξεσηκώσει. Τέσσερις ακόμα guests έκπληξη που θα συνοδεύσουν τα παιδιά μας στα ντουέτα τους και που θα σας τους αποκαλύψουμε φυσικά στην πορεία. Και φυσικά η δική μας Peggy Zina σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Αν χάσατε το μέτρο, μην ανησυχείτε, γιατί θα τα δούμε όλα μαζί εδώ. Και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Για να ζεσταθούμε και να ανέβουμε από τα πρώτα κιόλας λεπτά του σημερινού σόου, θα ξεκινήσουμε τη βραδιά με τους REC. Υποδεχτείτε τους με ένα θερμό χειροκρότημα. Ψάξα κι η καρδιά το φοβηθήκε. Μα κοίτα που δεν κρατηθήκε. Σιρτάρια ανοίγει και βγάζει στιγμές. Έγραψα τη χαμένη ευτυχία μας σε κάποια φωτογραφία μας. Σαν τον καπνό που σκορπίσαμε δεν. We'll be right back.
ξεφύγω. Για το όνειρο που έκανες να μοιάζει τόσο λίγο. Για όσα είπες πως για μένα είχες, μα δεν είχες. Είχες γίνει μία από τις χειρότερες συνήθειες. Θα συνεχίσω, δεν θα τα αναλύσω. Όσο θα αναλύωσω, το λέω θα σε μισήσω. Τελείωσε ο χρόνος μας να έχει ακόμα κάτι. Προσέχε τα λόγια σου, λερώνουν την αγάπη. Μέτρησα υποσχέσεις που έδωσες. Λέξεις που δεν τις ένιωσες. Κι όμως τις είπες χωρίς δισταγμό. Στο πάτωμα, να κάνω πάλι παραμονά. Σε ό,τι έχει μείνει από σένα εδώ. Και σε θυμάμαι να μου λες πόσο χτυπάει η καρδιά μας. Κανείς δεν πρόκειται να πει το τι ανάμεσα μας. Και σε θυμάμαι να μου λες μάτια μου δεν θα αντέξεις. Κοίτα ποτέ έχεις τελικά και έμειναν μόνο οι λέξεις. Είναι οι μέρες και πέρασαν τα χρόνια. Τα λόγια της αγάπης τα αιώνια. Μείναμε εδώ να καλιάσουμε τα ψέματα. Όλα να σ' αγαπώ, στράβια μας τα βλέμματα. Άγιο το κρεβάτι, άδεια η αγάπη. Άγιασαν τα όνειρα που γίνανε όλα στράβια. Φυσάει ο αέρας μα δεν έμεινε και κάτι. Είναι που σε σκέφτομαι μα δεν θυμάμαι την αγάπη. Πέφτει αστέρι στα μάτια σου μέσα. Νιώθει η καρδιά μου και αφήνεται. Εύχομαι να είμαι για πάντα μαζί σου. Και έτσι γίνεται. Έχανα μόνο ισορροπίες, αγάπη και χρόνο. Όμως δεν θα νιώσω ξανά άλλο πόνο. Άλλαζω δρόμο, άλλαξα όλα. Άλλαξα σχέδια, έβαλα στο χθες μου βόμβα το σχέδια. Άλλαξα πορεία κι όλα είναι τέλεια. Ναι, ναι. Πες μου στο κορμί μου κι ανάψε φωτιά. Να καεί η βραδιά. Πες και στα όνειρά μου κάνε συντροφιά. Να μην πας μακριά. Σε δωμάτια άκουμε καρδιά μου. Σε θέλω εδώ κοντά μου. Το σώμα σου βάζει φωτιά τα βράδια στα όνειρά μου. Άκουμε ψυχή μου. Σε θέλω εδώ μαζί μου. Για πάντα μαζί. Και ως το πρωί θα σε έχω κοντά μου. Ψυχή μου, καρδιά μου. Σε θέλω πολύ. Και ό,τι συμβεί σένα εκεί. Θέλω μαυρισμένο σώμα, σοκολάτο χρώμα, χρώμα απ' τα δικά σου τα φιλιά. Θέλω θάλασσα να γίνεις και δροσιά να αφήνεις πάνω στου κορμιού την αμμουδιά. Παραλία, κατασπή και θάλασσα γαλάζια. Για να κρεμάσω μία ώρα. Το μόνο που δεν με νοιάζει πλέον είναι η ώρα. Μέσα στην ερημιά μείναμε τα δυο μας. Η φαντασία μου αργιάζει κι είναι για καλό μας. Σου δίνω, το είναι μου σου δίνω. Τα πάντα, τα καλιά στην άμμου διαχορεύοντας λάμπατα. Ένα μεγάλο κροκρόδημα για τους ΡΕΚ, παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μέσα στο medley που μας είπατε, είναι και το καινούριο σας τραγούδι «Και σε θυμάμαι». Ακριβώς. Δεν θα μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Έχει κυκλοφορήσει δύο μήνες από την εταιρεία μας, τη Feelgood. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Βεβαίως, εδώ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί μετράει εκατομμύρια views στο YouTube και αυτό νομίζω ότι είναι μια ένδειξη ότι ο κόσμος το αγάπησε. Έχει βγει αποκλειστικά στο YouTube.
Έχει βγει και στο YouTube, αλλά και στα ραδιόφωνα. Στα ραδιόφωνα είναι μέσα στο top 10 των ραδιοφώνων, αλλά έχει κάνει και αρκετά εκατομμύρια views. Μπράβο, συγχαρητήρια. Βλέπω ότι είσαστε και πολύ δυνατοί στα social media. Έχετε πάρει και ένα σχετικό βραβείο, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε πάρει το Silver βραβείο για όλα μας τα social media. Τα δουλεύουμε πολύ και πάλι χάρη στον κόσμο έχουμε φτάσει σε αυτή τη θέση. Συγχαρητήρια, είναι πολύ σημαντικά τα social media σήμερα. Το καλοκαίρι πού θα βρίσκεστε, πού... Το καλοκαίρι βρισκόμαστε σε περιοδεία μέχρι και τον Οκτώβρη. Από σήμερα και μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη σε όλη την Ελλάδα και τον Οκτώβρη θα κάνουμε κάποιες εμφανίσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να μου πείτε και τα ονόματα των παιδιών. Έχω ο Άρης, η Ξένια και ο Μάικ. Και ο Μάικ. Μπράβο, παιδιά. Και είναι η ΡΕΚ, κυρίες και κύριοι. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και μετά τους ΡΕΚ πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το διαγωνιστικό μέρος του ημιτελικού του X Factor είναι μια ανάσα μακριά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και πάλι κοντά μας. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, ένα βήμα πριν το μεγάλο τελικό. Και τα τέσσερα παιδιά που έχουν φτάσει μέχρι εδώ είναι νικητές. Επειδή όμως εσείς είστε αυτοί που θα αναδείξετε εκείνον που θα φύγει με από το σοου με το μεγάλο έπαθλο, μην ξεχνάτε όλοι ότι όλη την βραδιά να ψηφίζετε τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη. Εδώ να πούμε ότι μετά το τέλος του X Factor ξεκινάει το X Factor Tour. Συναυλίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας από τους αγαπημένους πρωταγωνιστές του σοου. Το διαγωνιστικό μέρος του ημιτελικού μας θα ανοίξει το μοναδικό κορίτσι που έχει μείνει στο σοου. Το κορίτσι μαχήτρια της Τάμτα. Κυρίες και κύριοι, έρχεται η Τάνια Πρέαζου. Λοιπόν, έχουμε ένα ξένο κομμάτι. Το οποίο δεν είναι ένα, είναι δύο. Είναι Μασάπ δηλαδή, ναι. Forever Young και Hello. Beyoncé. Η έκπληξη είναι το ίδιο το τραγούδι, έτσι. Οπότε απλά θα ανοίξεις φυσικά στο Hello αρκετά τη φωνή σου, γιατί έχει αυτά τα σημεία έτσι που έχουμε εντοπίσει πάνω. Το έχει πάρα πολύ. Στη σκηνή θα δείτε από μένα κάτι που δεν θα το αποκαλύψω. Και νομίζω ότι θα την οδηγήσει στον τελικό. Πάμε να σκίσουμε γιατί ένας τελικός έμεινε που πρέπει να είμαστε. I like the fact that it's a mashup because it keeps things interesting, you know what I mean? Uh-huh. And it's such a, it's like ballad but a little bit up tempo, like mid tempo, yeah. Uh-huh. Sing a little. Please. Use that dynamic when you say the words to make people believe what you're saying. Use that dynamic. Can you do that for me? Yeah. Απίστευτη ενέργεια και απίστευτη έκφραση. Yes, for Beyonce. Yes, my favorite. Νομίζω με την κοπέλα τα βρήκατε. Όχι, μου. Αγόρια μου. Πώς με βρίσκατε. Άλλη μάλλον. Όχι, τώρα δεν είναι.
κάνει μαύρο. Δηλαδή τη βλέπεις και λες κάνει μαύρο. Τόσο όμορφη που περνάει, δεν στη λέω κάτι στο σώμα της. Με αυτά με παντρεύεσαι. Ούτε με αυτά. Να σου πω, πήγαινε πίσω να κοιμηθείς. Είναι περίπου στο ίδιο στυλ τα κομμάτια. Είναι μια πολύ ωραία διασκευή αυτή που θα κάνουμε. Και θα είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, ακόμα και η μουσική, ακόμα και το feeling, η φωνή, τα πάντα θα συνδυαστούν πολύ ωραία και θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα, πιστεύω. Δεν χρειάζεται καθόλου σκέψη το αν θα σου βγει το γύρισμα ή αν θα πατήσει. Θα σου βγει και θα πατήσεις. Πρέπει να το απολαύσεις. Το πιστεύω πάρα πολύ και θέλω πάρα πολύ να τα πάει καλά. For the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb? Oh no. Didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I thought I would let you in, but I never really had a doubt. Sending in the light of a halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had to break, yeah, is the risk I'm taking. Κυρίες και κύριοι, έλα! Τι φωνάρα είστε εσύ, ρε κοριτσάκι μου! Και πόσο γλυκιά είσαι σήμερα! Μπορεί να τραγουδήσει ό,τι θέλει αυτό ο κορίτσι τελικά. Για να δούμε τι θα μας πούνε οι κριτές μας. Γιώργο!
Έχεις κάνει απίστευτη διαφορά από την πρώτη μέρα που σε ακούσαμε εδώ. Προσπαθώ να φέρω στη μνήμη μου τις μια-δυο φορές που ήσουν υποψήφια και επέμενα και ήθελα και είμαι πολύ ευχαριστημένος που επέμενα. Το αξίζεις που είσαι εδώ. Το αξίζεις να είσαι και παρακάτω. Το αξίζεις να είσαι στο ελληνικό τραγούδι αυτό, το pop που υπηρετείς τόσο όμορφα. Μπράβο σου, κορίτσι μου. Πέκκι, πώς φάνηκε η Τάνια σήμερα? Φωνάρα, όπως πάντα. Αλλά εκτός από τη φωνάρα σου, έχω να σου πω ότι έχεις ένα σημαντικό στοιχείο σαν καλλιτέχνης και το έχεις από τώρα, που είναι εντυπωσιακό. Πίσω σου σήμερα τραγουδούσες και έπεφταν πεταλούδες. Ήταν σαν με το χαμόγελό σου να μας τις μοίραζες. Αυτή η ενέργεια που μας μεταδίδεις, αυτή η γλύκα, στα τραγούδια που πρέπει, γιατί στα τραγούδια που πρέπει να είσαι σοβαρή, είσαι υπέρ του δέοντος σοβαρή. Είναι πολύ δυνατό σου χαρτί. Να το θυμάσαι αυτό, Τάνια μου. Να είστε καλά. Σαν καραμελίτσα είναι σήμερα. Αλλά και ο Σάκης πολύ gentleman. Έτρεξε να σε πιάσει, αλλά δεν σε πρόλαβε για να κατέβει. Μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε αυτό, Σάκη. Θοδωρή. Τάνια μου, άλλη μια αμυγός άρτια εμφάνιση σε όλα τα επίπεδα. Πολύ καλά τραγούδι. Πάρα πολύ καλά τραγούδισε. Πολύ όμορφη, πολύ ωραστημένη. Μέσα στο στυλ. Χωρίς υπερβολές, και αυτό μου αρέσει σε όλη την πορεία. Δεν είχες καθόλου υπερβολή, ούτε ξέφευγες ποτέ σε κανένα τραγούδι. Και θεωρώ ειδικά για την ηλικία σου και για αυτή την πορεία ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχεις αυτό το χαρακτηριστικό σου σαν καλλιτέχνητα, και μακάρι να το κρατήσεις. Και χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ, όπως είπε ο Γιώργος, που έχεις φτάσει μέχρι εδώ, που επιμέναμε κάποια στιγμή να προχωρήσεις. Και θεωρώ ότι πρέπει να φτάσεις στο τελικό, αλλά και να μην φτάσεις εκεί, σου αξίζει μια ωραία και μεγάλη καριέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτε μην το αναφέρεις αυτό, Θοδωρή. Ούτε καν. Και με τεράστιο fan club η Τάνια σήμερα εδώ στο πλατό μας. Τάμτα, πώς σου φάνηκε το κορίτσι σου? Πολύ καλή μου φάνηκε. Πάρα πολύ καλή. Όχι σε εμένα, νομίζω σε όλο τον κόσμο. Τάνια μου, δεν ξέρω πλέον τι να σχολιάσω. Πραγματικά σου εύχομαι ολόψυχα να σε υποστηρίξει ο κόσμος και εύχομαι αυτή την... Ξέρεις, η Τάνια έχει πολύ έτσι αθώο ενθουσιασμό. Κάθε φορά που κάτι καλό συμβαίνει, ενθουσιάζεται ολόψυχα. Δεν μπορείς να τη μαζέψεις από πουθενά. Άλλωστε φαίνονται και πολλές φορές από τα βιντεά και αυτό. Εύχομαι αυτός ο ενθουσιασμός σήμερα να μεγαλώσει. Να πάμε στο τελικό. Αν και θεωρώ πως όλα τα παιδιά είναι πλέον νικητές για μένα, για αυτόν τον λόγο, επειδή έκανες ερώτηση πριν στον Θοδωρή, είναι λογική του να είναι λίγο αυστηρός σήμερα, θα δούμε. Αλλά εγώ πραγματικά τα χαίρομαι όλα τα παιδιά και θα τους χαρώ ακόμα άλλη μια φορά σήμερα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, κορίτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η Τάνια θέλει όσο τίποτα να βρίσκεται στην τριάδα του τελικού την επόμενη Παρασκευή. Για να τη βοηθήσετε, δώστε τις πολλές θετικές ψήφους στον αριθμό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Τάνια μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε σε λίγο στον ντουέτο σου. Τα λέμε. Να είσαι καλά. Την Τρίτη ήταν προτινόμενος για αποχώρηση. Και σήμερα είναι αποφασισμένος να μην ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση. Γιώργο, ήρθε η στιγμή για το λιοντάρι σου να αποδείξει την καθαρόαιμη λαϊκή του πλευρά με ένα δυνατό ζεϊμπέκικο. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Ανδρέα Λέοντα. Τα χείλη σου. Τι? Ξερά. Ίσως είναι η ρόζα. Πού το κατάλαβες? Έλεγα εσύ, πού το κατάλαβες? Τα χείλη μου ξέρα. Δημήτρης Μητροπάνος. Πάλι. Ωραία. Δεν ήταν και τόσο καλή άλλη φορά. Θες να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό. Ήτανε πολύ πριν. Τώρα έχουμε κάνει πολύ δρόμο. Έτσι, μαγιά, ωραία. Ήρθε η ώρα να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να το πει σωστά. Γιατί παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, είναι 20 χρονών, μην ξεχνιόμαστε, η φωνή του και η χρειά του έχει αυτό το βάρος για να στηρίξει το συγκεκριμένο κομμάτι. So, Zimbejiko. Yeah. You want to dance a little bit?
I want to try and get Andreas to dance a little bit. I think it'll be nice to see him use that part that we haven't seen of him before. So I'm excited about it. Μπορεί και να το κάνω αυτό. Μπορεί. Αν το μάθω καλά και νιώθω άνετα στη σκηνή, θα χορέψω. Είναι δύσκολο κομμάτι, μπορώ να πω, έχει αρκετά γυρίσματα μέσα το κομμάτι. Αλλά αν τα ξεφούμαστε τίποτα, θα τα δουλέψουμε. Το κομμάτι το συγκεκριμένο, επειδή είναι ένα Zayn Baker που νομίζω όλοι μας ξέρουμε, γουστάρω πάρα πολύ. Και επίσης, εντάξει, δεν θα το πω, έκπληξη ήταν. Αγαπημένο μου, καρπούνο και θιάφη, πώς έχει αλλάξει τέτοιο καιρό. Τσέιλι, μήπως να κόψω λίγα λόγια και το βάζεις να κάνει μια φιγούρα Zayn Baker, μια φιγούρα, ένα πράγμα, ένα. Εγώ δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ούτε εγώ. Ναι, εγώ γράψα και 300 Zayn Baker, ρε φίλε. Αλλά δεν ξέρω αν χορεύω πώς Zayn Baker. Τι εννοείς, δεν θα γίνεις γαμπρός και θα χορεύσεις Zayn Baker. Από την πρώτη εκπομπή του λέω να πεις τη Ρόζα. Κύριε Γιώργο, δεν μπορώ τώρα να πω τη Ρόζα, την άλλη μου. Να πεις τη Ρόζα, την άλλη έχω δει. Ρε, θα φτάσουμε στο φινάλε, πότε θα πεις τη Ρόζα. Θα την πει τώρα στον ημιτελικό. Και ελπίζω να φτάσουμε και φινάλε. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοδόρα και εσύ μου λες μας περιμένει. Και με τραβάσε καπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνά. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρουλέτα και με χάνεις σε ένα παραμύθι ευχαριστικό. Φωνή έντο μου, τώρα είναι η φωνή μου. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Όση ανάγκη γίνεται ιστορία. Πως η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις Ρόζα μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί. Ρόζα μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερς
ρυθμοί. Γεια σου, Μαγκαλέοντα! Με τις ζεϊμπεκιές σου! Πω! Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου! Τόλμησες και τραγούδησες, Δημήτρη Μητροπάνο, ξανά. Παρόλο που την τελευταία φορά δεν σου είχε πάει καλά. Κύριε Στέμα, σου πίσω. Θα δούμε. Για να δούμε τι θα πει η κριτική μας επιτροπή. Τάντα! Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Τάντα. Ανδρέα μου, νομίζω πως ήσουν για πρώτη φορά τόσο σωστός τονικά. Ήσουν πολύ σωστός τονικά. Τόσο σωστός. Τόσο σωστός, ναι. Παρόλο που πιστεύω πως δεν είσαι λαϊκός τραγουδιστής, θεωρώ ότι με αυτό το κομμάτι μας απέδειξες πως μπορείς να γίνεις ένας πολύ καλός λαϊκός τραγουδιστής. Τα γυρίσματά σου ήταν όμορφα, δεν... Το είπες με τον δικό σου τρόπο, δεν μου θύμισες εμένα τον Μητροπάνο προσωπικά. Νομίζω ήταν από τις καλές σου εμφανίσεις σήμερα. Ήθελα να χορέψεις όντως, αλλά δεν ξέρω τι σε σταμάτησε. Πήγες και μετά δεν ξέρω, δεν βγήκε. Εντάξει, ωραία κίνηση πάντως ήταν που πήγες να χορέψεις, αλλά αν χόρευες θα ήταν ακόμα πιο ωραίο. Πέγγι. Νομίζω συγκινήθηκε η Πέγγι. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Θέλω να ξεκαθαρίσω... Μισό λεπτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να ακούσω πολύ προσεκτικά τι έχει να μας πει η Πέγγι Ζήνα. Ναι, θα παρακαλέσω κι εγώ για λίγο να κάνετε για ένα λεπτάκι ησυχία, γιατί δεν έχω να πω τίποτα κακό για τον Ανδρέα Λέοντα σήμερα. Γιατί θεωρώ ότι δεν ευθύνεται σε τίποτα κακό σήμερα ο Ανδρέας Λέοντας. Το τραγούδι που είπες, Ανδρέα μου, που είναι ένα τεράστιο τραγούδι και είναι τραγούδι ύμνος, το λέω, όχι ότι το είπε ο Ανδρέας σαν ύμνος, ότι είναι το τραγούδι ύμνος. Αυτό εννοούσα και την προηγούμενη φορά, Γιώργο μου. Λέει σε κάποιο στίχο του, ο Άλκης Αλκαίος, ο τεράστιος, πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Αυτή τη σιωπή υπάρχουν κάποιες φορές που πρέπει να τη σεβόμαστε και όχι να την διαταράσουμε. Γιώργο μου, πιστεύω ότι ήταν πολύ λάθος επιλογή αυτό το τραγούδι για τον Ανδρέα Λέοντα σήμερα. Αλήθεια. Παιδιά, δεν λέω τίποτα κακό. Ανδρέα μου, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες και μέσα από την καρδιά μου σου εύχομαι, επειδή είμαι σίγουρη ότι βγαίνοντας από αυτό το παιχνίδι και σου εύχομαι μέχρι και νικητής να βγεις, ότι θα δουλέψεις τη φωνή σου και επειδή είσαι παλικάρι και έχεις όντως λιοντάρι μέσα σου, θα έρθει η στιγμή που θα μεγαλώσεις και αυτά τα τραγούδια θα μπορέσεις κάποια στιγμή να τα στηρίξεις. Αλλά σήμερα, Γιώργο μου, αν τον αντιπαθούσες, δηλαδή μόνο έτσι θα μου εξηγούσες γιατί του έδωσες ως μέντορας αυτό το τραγούδι να πει. Μέχρι σου άρεσε όπως τραγούδισε ο Ανδρέας ή όχι? Όχι, Σάκη μου. Ούτε τα γυρίσματά του ήταν καλά. Δεν κατηγορώ την Τάντα, γιατί ήταν. Παρακαλώ πολύ τον ηχολήπτη μας να μου ανοίξει λίγο τα μικρόφωνα των κριτών μας, να τους ακούω καθαρά. Όχι. Καταρχάς, όπως έχω πει, ότι θεωρώ ένα πολύ καλό pop τραγουδιστή τον Λέοντα. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι δουλεύοντας μπορεί να πει πάρα πολύ καλά λαϊκά τραγούδια. Μας το έχει αποδείξει σε προηγούμενες εμφανίσεις του. Και. Δεν σ' άρεσε όμως... Θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που δεν χόρεψες παραπάνω. Προσωπικά δεν θα ήθελα καθόλου. Εγώ απλώς δεν θέλω να πω τίποτα κακό για τον Ανδρέα σήμερα. Το λέω πολύ ειλικρινά, γιατί δεν θέλω να παρασύρω το κοινό στο να δει τίποτα αρνητικό σήμερα στον Ανδρέα. Σήμερα το ρίχνω όλο πάνω σου, Γιώργο μου. Αυτό. Τίποτα για τον Ανδρέα. Άρα, εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν σ' άρεσε το τραγούδι ή δεν σ' άρεσε ο Ανδρέας όπως το είπε? Θεωρώ ότι ο Ανδρέας δεν είναι έτοιμος, δεν έπρεπε να πει ένα τέτοιο τραγούδι. Άρα δεν σ' άρεσε ο πρώτος τρόπος που τραγούδισε, αυτό μας λες. Πρέπει εκεί, απλά, σου άρεσε ή δεν σου άρεσε ο άνθρωπος? Όχι, δεν μου άρεσε. Δεν σου άρεσε ο Ανδρέας, όπως είπε αυτό το τραγούδι. Πολύ ωραία. Δεν είναι έτοιμος ακόμα για να πει τέτοιο τραγούδι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ καλά. Θοδωρή. Φίλε, εμένα μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια, πώς το είπες. Συμφωνώ ότι είναι ένα πολύ δύσκολο τραγούδι. Μπορεί όντως να είναι λίγο
πιο μεγάλο τραγούδι από τις δυνατότητες σου, αλλά θεωρώ ότι έδωσε πραγματικά το 120% των δυνατοτήτων σου. Ήσουν όντως φωνικά πιο καλός από άλλες φορές, παρόλο που ήταν ένα πιο δύσκολο τραγούδι. Τώρα, ακριβώς τα γυρίσματά σου δεν ξέρω αν μπορώ και να τα κρίνω και αν θέλω. Σίγουρα το έκανες με δικό σου τρόπο. Όντως δεν πήγες να γίνεις ο Δημήτρης Μητροπάνος, που δεν νομίζω ότι μπορεί και να γίνει κανείς σε αυτόν τον κόσμο και δεν πρέπει. Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι με σεβασμό το είπες στα δικά σου μέτρα και σταθμά. Όσο πιο σωστά, όσο πιο ας το πω μετρημένα. Και θεωρώ ότι αυτό σε τιμά σε αυτό το επίπεδο. Μα το ζητούμενο δεν είναι να γίνει κανείς Μητροπάνος. Αυτό είναι αδύνατο, ούτως ή άλλως. Σάκη μου, συγγνώμη που διακόπτω. Ούτε εγώ θα ζητούσα ποτέ από τον Αντρέα κάτι τέτοιο. Και ίσα ίσα την προηγούμενη φορά, παρόλο που επίσης δεν είχα ξετρελαθεί με την ερμηνεία του στο τεστ, που ήταν πολύ καλύτερος όμως από σήμερα, είχα δεχτεί ότι το είχε χειριστεί όλο αυτό με σεβασμό. Και σήμερα ο Αντρέας είχε σεβασμό στον τρόπο που το είπε. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι δεν είναι το πρόβλημά μου σήμερα με τον Αντρέα. Έχω πρόβλημα σήμερα μέχρι και με το ότι κόψαν στίχους από το κομμάτι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αγγίζονται αυτά. Άρα δεν το διαλέγεις, βρε Γιώργο μου, του δίνεις ένα άλλο κομμάτι. Είναι ούτως ή άλλως η ώρα. Είναι ούτως ή άλλως η ώρα του Γιώργου Θεοχάνου να μας πει την άποψή του. Οπότε. Όχι, σε ενοχλεί που το κόψαμε. Τέτοια τραγούδια, βρε Γιώργο μου. Μιλάω για τραγούδια τα κόβουμε. Δεν έχουμε τον χρόνο, δεν έχουμε την πολιτεία να τα λέμε ολόκληρα. Εσύ μετά που τα τραγουδίσεις θα τα πεις τα ποτπουρί, τα δικά σου θα τα πεις ολόκληρα. Όταν θα πω τη Ρόζα όμως θα την πω ολόκληρη. Όταν θα πω τέτοια κομμάτια ή θα πω την Πυρόγα ή θα πω του Λοίζου ή θα πω του Ψαρχάκου. Φυσικά. Και τη Ρόζα τη λέω, αλλά έφτασα 41 για να τη λέω. Να σου πω κάτι, γιατί έπρεπε να αισθάνομαι κάτι. Διαφωνώ εγώ με αυτή τη λογική. Να σου πω την αλήθεια, είναι άδικο προς τα καινούργια παιδιά αυτό το πράγμα. Όχι, καθόλου, καθόλου. Για μένα είναι άδικο. Δεν τα έβαλα με τον Αντρέα. Ωραία, έτσι άκουσα. Μπορώ να μιλήσω. Ευχαριστώ. Είναι άδικο στα καινούργια παιδιά να τους βάζουμε αυτή την ταπέλα. Γιατί με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε. Ούτε Καζατζίδη να τραγουδάει κανείς, ούτε Πιθικότσι να τραγουδάει κανείς, ούτε Στράτο, ούτε Μοσχολιού, οι καινούργιες γενιές, γιατί δεν θα τα πούνε με τον ίδιο τρόπο που τα είπαν οι παλαιότεροι. Άμα τα πούνε καλά, ας πούνε ό,τι θέλουν. Να του βάζουμε τέτοια ταπέλα του ανθρώπου είναι άδικο αυτό το πράγμα. Τι ταπέλα του Αντρέα, εδώ λέμε την άλλη φορά σου είπαμε ότι ο Αντρέας έχει δύο αδυναμίες μόνο. Τι, ότι δεν είναι πολύ καλός στον Νικά και ότι δεν κάνει πολύ καλά τα γυρίσματα και του δίνει τη Ρόζα. Αυτό που είπες, αγαπητέ μου. Είπες γιατί διάλεξα το τραγούδι, γιατί θεωρώ ότι ένα 20χρονο παιδί δικαιούται να το τραγουδήσει. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Και είναι σημαντικό, πιστεύω, Γιώργο, που το λες εσύ αυτό που είσαι συνθέτης, είσαι δημιουργός. Και έχεις κατανοήσει πάρα πολύ το... Εγώ επιλέγω για τον παίκτη μου, δεν επέλεγα το... Αν πας με άλλη θα σου δίνεις το κεφάλι. Βρε, εντάξει, σαφώς, ούτε το τσιγάλο άφιλτρο φοβάς. Λοιπόν, προφανώς, αγόρι μου ξέρεις τι. Αλλά δεν έχει να κάνει. Εκεί δεν θα με πείραζε να κόβε στίχους, ρε παιδί μου, εκεί αυτό κόβες και όλο το τραγούδι, άμα έλεγε το αν πας με άλλη. Αν μπεις και ένα δικό μου τραγούδι μετά, μην το κόψεις, θα σηκωθώ όρθιος, μην το κάνεις πάντου, μπορεί, πες το λόγο. Δεν θα το κόψω, επειδή έχουν μια ιστορία τα τραγούδια. Θα το κόψω, αλήθεια είναι αυτό. Μετά, αλλά θα πω. Σου δίνω την άδεια λίγο και το είπες και εξαιρετικά. Αγόρι μου, εγώ δεσμεύομαι ότι αν παντρευτείς θα έρθω στο γάμο σου να χορέψω και εγώ μαζί σου, έφυγε. Αυτό θα κάνει. Εντάξει, τελείωσε. Για καλό το λέω. Όχι τώρα, δεν θα παντρευτείς τώρα. Περίμενε, έχουμε καριέρα μπροστά μας. Σε καμιά δεκαριά χρόνια λέω, Έτσι. Κυρίες και κύριοι, αν μην βρεθεί ο Ανδρέας απέναντι στην απόφαση της Κριτικής Επιτροπής απόψε, χρειάζεται τη θετική σας ψήφο. Αν λοιπόν σας άρεσε η ερμηνεία του, πάρτε τηλέφωνο ή στείλτε μήνυμα στους αριθμούς που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας και στηρίξτε τον. Καλή συνέχεια, Ανδρέα. Τα λέμε σε λίγο. Έχουν καταφέρει να καταπλήξουν με τις φωνητικές τους δυνατότητες, ικανότητες, ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ακροατές. Θοδωρή, κάτσε αναπαυτικά στην καρέκλα σου, γιατί ήρθε η ώρα να απολαύσουμε τον τέλο σου. Κυρίες και κύριοι, έρχονται οι Stereo Show! Έχουμε μία μπαλάντα εξαιρετική από αυτά που ξέρετε εσείς να λέτε πάρα πολύ καλά. Θα ακουμπήσουμε ψυχές. Δεν είναι, δεν θα κάνουμε εντυπωσιασμούς και τέτοια. Δεν χρειαζόμαστε. Will your mouth still remember the taste of my love? Είναι ένα τραγούδι που πρέπει απλά να το ζήσουν, να το απολαύσουν, να περάσουν τα συναισθήματα στον κόσμο. Δεν είναι για εντυπωσιασμό, δεν έχει ιδιαίτερα δύσκολα πράγματα το τραγούδι αυτό. Ενώ εμείς γενικά κάνουμε power ballad, είναι το δυνατό μας σημείο, είναι πιο intimate. Έχει μια εσωστρέφεια. Αυτό. Yeah.
As you. How does it go? It has to have like a kind of a chilled out vibe to it, but yes. Also, you know, we're gonna throw your harmonies on top of it. People fall in love in mysterious. Here in Seoul, I'm really excited this week that they're doing Thinking Out Loud. Totally different vibe for them. So it's really nice to see them, the other side of them. I fall in love with you every single day. In a pure, relaxed, pure, chilled. I think we're gonna have a great time doing this one. It's gonna be cool. Go out there and smash it. Ακροζωματικό και νεανικό. Ευελπιστώ χωρίς υπερβολές και κινησιολογικά και φωνητικά, όπως ήδη ξέρουμε, να το μεταδώσουμε όμορφα. Φαντάζομαι κύθαρα στην παραλία, με φίλοι, με μπύρες. Τέλεια. Δεν θέλει πολλά αυτό, ναι. Δεν θέλει υπερβολές. Ναι. Με το κομμάτι exactly. Strip, δικό strip. Του, ναι. Εκεί μπει στο συνέστημα και στο τέλος έτσι λίγο που παίζεται, ναι. Μια χαρά είναι αυτό που πρέπει. Ναι, αυτό. Ναι. Μέχρι εκεί. Αφήστε το τραγούδι να έχει τη δύναμη του τραγουδιού, δηλαδή να τη δείξουμε. Τα λέμε στο τελικό. Μακάρι. Σε μια εκπληκτική μπαλάδα του Ed Sheeran, που φέτος βραβεύτηκε με Grammy ως τραγούδι της χρονιάς. Δύσκολη αποστολή, παιδιά, αλλά συγχαρητήρια. Είστε και πάλι εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Peggy, πώς φάνηκαν τα παιδιά μας?
Με πόσα μπράβο στο τσουβάλι σας θα είστε. Με πόσα μπράβο. Σαν χάδι μας χαϊδέψατε τα αυτιά. Εξαιρετική. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Γιώργο. Ένα βελούδο ήταν οι φωνές σας, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα και ξέρετε τι μου άρεσε περισσότερο. Βγήκατε πάνω, ούτε πως είναι ημιτελικός, ούτε κανένα άγχος, ένα flow, πώς να το πω, δηλαδή το είπα αγγλικά για να καταλάβει το πράγμα. Ροή. Μια ροή, ένα τέτοιο πράγμα. Μπράβο ρε αγόρια, μπράβο σας. Μπράβο. Πάρα πολύ. Πάμε, πώς φάνηκα τα παιδιά μας σήμερα. Πρέπει να συγκεντρωθώ, γιατί από τον ενθουσιασμό μου χάνω μετά τα λόγια μου και τα κάνω τα ελληνικά μου τρεις χειρότερα. Πειράζει, αγαπάω. Τι να πω για σας, νομίζω για αυτούς δεν υπάρχει δύσκολη αποστολή, γιατί όσο πιο δύσκολη τους δίνεις, τόσο πιο καλά το κάνουν, αυτή την εντύπωση έχω. Και επίσης, μ' άρεσε έτσι όπως το είπατε το κομμάτι, γιατί αυτό το κομμάτι κανονικά έχει παραπάνω δύναμη. Ναι. Και μου άρεσε τόσο πολύ που το είπατε, τόσο ήρεμα, τόσο συγχρονισμένα και τόσο όμορφα που δεν μπορούσα, δηλαδή ήμουν εκεί. Σας έβλεπα, σας άκουγα και χαϊδεύατε τα αυτάκια μου με τις φωνές σας. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου φαίνεται ότι η Τάμπτα είναι πιο μεγάλη φαν των Στεροσόλ και από σένα. Πώς φάνηκα, παιδιά σου, σήμερα. Εντάξει, ήταν νομίζω για άλλη μια φορά εκπληκτική. Να τους δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου. Μου άρεσε που αυτό που παρατήρησαν όλοι και το είπαμε και στην πρόβα, ότι ενώ τα παιδιά μπορούν να θέλουν και να εντυπωσιάσουν παραπάνω και να υπερβάλλουν και νομίζω με καλό τρόπο παραπάνω, δεν το κάνανε στο κομμάτι αυτό. Το φέραν στα μέτρα τους, το κάνανε λίγο πιο στερεό σόλ και χαίρομαι που το κάνανε έτσι και δεν το δώσανε όπως την κλιμάκωση που κάνει ο Τσίραν κάποια στιγμή που λίγο γκαζώνει περισσότερο. Έχουν άγχος, παρόλο που μπορεί να μην φάνηκε, έχουν αρκετό άγχος να σου πω σήμερα. Γιατί επειδή είναι και παιδιά, όπως έχετε καταλάβει, έτσι λίγο χαμηλών τόνων, όλη αυτή η φασαρία και ο ημιτελικός και η ένταση λίγο τους έχει αγχώσει. Αλλά δεν φάνηκε καθόλου. Και πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως, γιατί το Σάββατο, το επόμενο, θα τραγουδήσουμε παρέα στο Σιέστα, στη Βάρκιζα Ριζόρτ. Σε μια συναυλία που ετοιμάζουμε έτσι τα δυο μας. Αυτό είναι το X-Factor. Τα παιδιά χτίζουν καριέρα μέρα με τη μέρα εδώ. Οι Στέρεο Σόουλ διεκδικούν μια θέση εδώ. Στο τελικό της άλλης Παρασκευής. Και εσείς μπορείτε να τους βοηθήσετε. Ψηφίστε τους τώρα λοιπόν στο νούμερο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Παιδιά, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόψε το κίνητρο για εμφανίσεις που θα μείνουν να ξέχαστες είναι μεγαλύτερο από ποτέ για τα παιδιά. Η πρόκληση και η πρόκριση στο τελικό είναι για όλους αυτός ο σκοπός. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τρεις από τους τέσσερις υποψηφίους του σημερινού Final Four. Μόνο έστω το ένα τους κομμάτι. Για να ολοκληρωθεί το πρώτο μας διαγωνιστικό μέρος, μένει το solo του Ιαν Στρατή. Θα τον δούμε αμέσως μετά το break. Επιστροφή στον ημιτελικό του X-Factor. Έχουμε περάσει μαζί δύο μήνες γεμάτους δυνατές μουσικές στιγμές και έντονες συγκινήσεις. Και απόψε βρισκόμαστε ένα βήμα πριν το τέλος της διαδρομής. Μιας διαδρομής που χωρίς όλους εσάς θα ήταν εντελώς διαφορετική. Είστε καταπληκτικοί. Σας ευχαριστούμε. Σε κάθε εμφάνισή του αποδεικνύει τους λόγους που έχει αποκτήσει τεράστιο fan club. Σήμερα
Έρχεται με την πάντα του, τους Mud Street. Να ταράξει τη σκηνή του X-Factor, κυρίες και κύριοι, έρχεται ο Ιαν Στρατής. Καλησπέρα. Γεια σου, Ιαν. Τι γίνεται? Καλά. Πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου, Ιαν? Ακλόνητο, ασταμάτητο. Θα σου πω εγώ. Για πες. Basket case. Green day. Ναι. Do you have the time to listen to me whine? Είναι ένα κομμάτι πολύ ενδιαφέρον, με πολύ ενέργεια, πολύ τρέλα. Πολύ τρέλα. Αυτό το κομμάτι, λοιπόν, μιλάει για ψυχική αστάθεια, ανισορροπία, τρέλα, panic attack. Έχει γραφτεί για σένα το κομμάτι. Τον έβρω να δω. Θέλω όλη αυτή την τρέλα που κουβαλούσες και την έχεις αφήσει λίγο να ξεκουραστεί. Να τη βάλεις αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι σηκώνει να διαλύσεις το σύμπαν. Έχει συσσωρευτεί λίγο η ενέργειά μου μέσα. Πρέπει να τη βγάλω. Θέλω να τα σπάσεις όλα. Θα τα σπάσω όλα. I'm singing Basket Case. Yes! Yes! Still you have the time to listen to me whine. How about nothing and everything alone? I want to smash your guitar. Like total rock star moment. Like rebel. Destroy everything. They destroy everything, burn the place down. Yeah. I'm ready. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? I just said. Πιστεύω ότι θα υπάρχει πολλή ενέργεια στο stage και πολύ ενθουσιασμό και θα τα σπάσουμε όλα. Νομίζω ότι την άλλη μέρα δεν θα υπάρχει X Factor. Το κάψουμε όλα. It's another one of those moments where we can, like, very punk rock. We can see him all over the stage with full energy, interacting with the crowd. It's great. It's really good choice. I'm excited to see him do it. Αρέσει που στηρίζει τους φίλους και θέλω να τους φέρει εδώ, στο X Factor. Αλλά θα τα σπάσουνε. Φυλαχτείτε, ε. Όχι. I'm one of those melodramatic fools. You're right into the bone, no time to bat it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Shrink to analyze my dreams. He says his lack of sex is bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit the whining, 'cause I'm bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes all my best tricks on me. I'll keep setting up. I'm thinking I'm cracking up. Am I just paranoid? I'm just so. Last spin to control. So bad it all.
Free It! Πρώτη φορά με την μπάντα του Ian Stratis. Αλώνησε το στούντιο, τα έκανα να κάτω όλα. Πόσο καιρό είστε μαζί με την μπάντα σου? Είμαστε 1,5 χρόνο περίπου μαζί. Πόσο? 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο μαζί. Γράφετε δικά σας τραγούδια? Γράφουμε δικά μας τραγούδια. Έχουμε 3 τραγούδια στο YouTube, μπορείτε να δείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάτωσε και τα χιλάκια σου λίγο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Πες μου, θέλω να σου κάνω μια πολύ έτσι, νομίζω, φυσιολογική ερώτηση. Πώς και δεν πήρες μέρος στο X-Factor με την μπάντα σου και ήρθες μόνος? Δυστυχώς είχαμε προβλήματα. Το ένα παιδί δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο Σπαξούς, άρα είχαμε τέτοια προβλήματα. Πρακτικά προβλήματα. Πρακτικά προβλήματα. Σας εύχομαι πλέον να μην έχετε τέτοια πρακτικά προβλήματα και ευτυχώς, να είστε δεμένη μπάντα για όσα χρόνια θέλετε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς σας είδαν, πώς σε είδαν μάλλον οι κριτές μας. Θοδωρή, θα ήθελα να ξεκινήσουμε σε ένα, μιας και είσαι ο δικός της μπάντας εδώ. Όχι δικός. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που ήταν πολύ, είναι φαίνεται ότι αυτό είσαι εσύ. Συγχαρητήρια και σένα και στα παιδιά. Δεν μας παρουσίασες όμως. Πες μας λίγο τα ονόματά τους, ποιοι να ξέρουμε. Λοιπόν, είναι ο Σπύρος και ο Έντι στη κιθάρα, ο Ράιαν στον μπάσο, ο Πάνος στα πλήκτρα και ο Ηλίας στην τραμς. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι αυτό είναι πολύ δικό σου πράγμα. Σε ένιωσα λίγο πιο αγχωμένο βέβαια από άλλες φορές. Δεν ξέρω επειδή ήταν η μπάντα. Ήταν υπερβολική ενέργεια μέσα μου και δεν μπορούσα να την ελέγξω πολύ. Ένιωσα ότι από αυτή την πολλή ενέργεια είχες μια μηχανία κάποια στιγμή. Ενώ άλλες φορές έχουμε πιο άνετο. Θα σου πω εγώ, νομίζω τι έγινε. Ήθελε μεγαλύτερο χώρο, δεν του φτάνει. Ίσως, ναι, να πρέπει στο Wembley να το κάνουμε. Με καλή έννοια το λέω. Ήταν πολύ γλυκό, ήταν πολύ γλυκό για μένα αυτό, ενώ όμορφο. Το κομμάτι το πες πολύ ωραία. Μπράβο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πολλές φορές να διαχειριστεί κανείς την ενέργειά του όταν είναι τεράστια, δεν είναι εύκολο πράγμα. Συμφωνώ. Τάμτα, μιας και ξεκίνησες. Αυτό ακριβώς αντιλήφθηκα και εγώ. Πήγε εκεί πάνω, κατέβηκε και πήγε από εδώ, κατέβηκε, δεν είχε που άλλο να πάει. Λέω, αυτό το παιδί πρέπει να είναι σε μια πολύ μεγάλη σκηνή, γιατί αυτό του αντιστοιχεί. Ναι, να πούμε... Τάντα, με συγχωρείς, να πούμε εδώ πέρα ότι το πλατό μας είναι 2.000 τετραγωνικά. Εννοείται, φαντάζομαι. Είναι τεράστιο. Για το καλό το λέω αυτό. Ναι, είχες πάρα πολύ ενέργεια που προς το τέλος κουράστηκες εσύ ο ίδιος από την ενέργειά σου. Είχες τόσο πολύ ενέργεια. Δεν ξέρω, πραγματικά, Ιαν, εγώ σου εύχομαι, γιατί με αυτά που κάνεις καταλαβαίνουμε που απαντάς περίπου στην ερώτηση που σου είχε κάνει ο Θοδωρής, το τι θέλεις να κάνεις, και σου εύχομαι ολόψυχα να καταφέρεις να κάνεις ακριβώς αυτό που θέλεις να κάνεις στην καριέρα σου, στην πορεία σου μετά το X-Factor. Ευχαριστώ, γιατί το κάνεις πάρα πολύ καλά. Peggy. Είμαι σίγουρη ότι ο Ιαν θα κάνει αυτό ακριβώς που θέλει να κάνει, γιατί δεν είναι χαρακτήρας που μπαίνει σε καλούπια. Σήμερα ήσουν καταπληκτικός ή ήσασταν καταπληκτικοί. Ένα μπράβο από μένα και αγόρι μου, να τρέφεσαι σωστά και να γυμνάζεσαι για να κρατήσεις αυτή σου την ενέργεια για πολλά πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Μπράβο. Γιώργο. Συμβουλές, να τρέψεις σωστά, να κοιμάσαι καλά, αγόρι μου, να πίνεις κανένα χυμούλι, όλα, έτσι. Δες το ρουβά, δες το ρουβά. Τόσα χρόνια έχει κρατήσει την ενέργεια. Θυμάμαι την πρώτη φορά που κάναμε στούντιο μαζί με τον Σάκη. Και είχε έρθει με ένα τάπερ και κάτι μαρούλια μέσα και κάτι τέτοια. Τι είναι αυτό το πράγμα, εγώ παράγγειλα κάτι μπέρκερ τόσα, ξέρεις. Αυτό σήκω για μαρούλι. Τα ξέρω, τα ξέρω. Έχω δουλέψει εγώ με τον Σάκη πολλές φορές και τα ξέρω. Και πάντα μου την έχει. Πώς να σου το πω. Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν πρέπει ένας coach, ένας προπονητής και στον αθλητισμό και μόνο στη δική μας τη δουλειά να πρέπει να τα λέει στους παίχτες του με τον τρόπο που θέλουν να τα ακούνε ή με τον τρόπο που αρμόζει στη στιγμή. Δεν θέλω να καβαλάς το καλάμι, αλλά δεν μπορώ να σου πω τίποτα λιγότερο από ότι είσαι ένας superstar, αγόρι μου. Νομίζω η σημαντικότερη δήλωση της βραδιάς μέχρι στιγμής τουλάχιστον την ακούσαμε τον Γιώργο Θεοφάνους για τον Ιαν Στρατή. Έτσι κι αλλιώς, Γιώργο, αυτό κάνουμε εδώ. Ζητάμε το X-Factor, το νέο Έλληνα Superstar.
Μόλις απολαύσαμε τον Ιαν Στρατή, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να τον ψηφίσετε για να βρίσκετε εδώ και την Παρασκευή στον τελικό. Το βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Ευχαριστώ πολύ και εσένα και τους Μάτσικ και τον Γκρουπ. Να σε καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την Ευαγγελία στο Green Room. Ευαγγελία, τι διαθέσεις έχουν τα παιδιά σήμερα? Οι διαθέσεις όπως πάντα είναι ανεβασμένες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω διακρίνει και ένα μικρό άγχος. Τώρα θα μου πεις, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είμαστε στον ημιτελικό και το μόνο σίγουρο είναι ότι και τα τέσσερα παιδιά θέλουν να περάσουν στον τελικό. Άσχετα με το ποιος θα είναι ο νικητής βέβαια. Ήρθε και ο Ιαν. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάω όμως να τους ρωτήσω και μερικά πράγματα που θέλω να μάθω κι εγώ, γιατί είμαι και λίγο περίεργη, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Θα ξεκινήσω με το κορίτσι της παρέας, την πεταλουδίτσα μας, γιατί εμένα μ' άρεσε τώρα αυτό και θέλω να σε λέω έτσι από εδώ και πέρα. Πώς νιώθεις που είσαι το μοναδικό κορίτσι και θέλω να μου πεις αλήθεια όμως τώρα, αν σε προσέχουν όλα αυτά εδώ τα αγόρια και σε έχουν στα όπα όπα. Αν με προσέχουν, λέει, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σίγουρα, μην του μαλώσω. Όχι, γιατί θα του μαλώσω, άμα μου το πει εσύ. Όχι. Του μαλώσω. Εντάξει, δεν του μαλώνω. Ανδρέας Λέοντας. Τι γίνεται, καλέ, λέω ένα όνομα και ουρλιάζουν τα κορίτσια. Τι συμβαίνει με σένα? Να σου πω τώρα. Σήμερα η Πέγγι, μάλλον δεν στα είπε και πολύ καλά. Λίγο έτσι σε πείραξε τώρα αυτό. Με πείραξα, αλλά σέβομαι ότι σέβεται τον κύριο Δημήτρη Μητροπάνο, όπως δουλεύανε και μαζί. Νομίζω τον έχει πάρα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Σεβαστή γνώμη της, δεν είναι ότι με στεναχωρείς. Πάντως, εμένα αυτό έτσι το λίγο χορευτικό που έκανες μου άρεσε. Την επόμενη φορά θέλω να το χορέψω όλο, ναι. Μαζί. Μαζί. Εγώ θα χτυπάω παλαμάκια. Ναι. Ωραία. Και Στέρεο Σόουλ, τα ψηλά αγόρια. Είπα ότι κάποια στιγμή μπορεί να τους φτάσω με ένα τακούνι άμα φορέσω πιο ψηλό, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η μουσική σας λέει. Ήταν σαν χάδι στα αυτιά των Κριτών σήμερα. Πώς νιώσατε με αυτό? Απογειωμένη, να το πω με μια λέξη. Απογειωμένη. Νομίζω ότι είναι σωστή η λέξη αυτή που χρησιμοποίησες. Και τώρα αυτό που ακούσαμε επίσης, ότι κάπου θα πάτε μαζί με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Αυτό εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Δεν μας είχε πει καν. Το Σάββατο μετά το show. Wow, το Σάββατο μετά το show. Έχει πει μόνο κάποια ανοίξη, δεν μας είχε πει τίποτα και το είπε επί σκηνής. Και έχω μείνει εγώ με το μικρόφωνο. Έκπληξη και για εσάς λοιπόν. Μάλιστα. Ιαν. Έλα εδώ. Είναι πολύ ζεστή σήμερα γι' αυτό. Πολύ ζεστή. Τι σου συμβαίνει εσένα τώρα ακριβώς? Γιατί κάνεις αέρα? Ιδρωμένο σε βλέπω, μου θυμίζει λίγο τον Πιλάτο σήμερα. Από τον Ιδρώτα, όχι τίποτα άλλο. Έχεις κάνει ένα στάδιο άνω κάτω σήμερα. Το ξέρω, το ξέρω, είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Δεν το δείχνεις όμως, δείχνω λίγο. Δεν μπορώ να το δείξω. Δεν μπορείς. Θα το δείξω με κακό τρόπο. Ιαν, κοίταξε να κοιτάω. Πες του να κάνει 200 push-ups να εκτονωθεί. 200, στα 10 θα σταματήσει. Εύκολα θα κάνει. Πέσε και παίρνε, Ιαν. Λοιπόν, και μετά και από τον Ιαν ήρθε η ώρα νομίζω να δούμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο των social media. Τι μας έχετε στείλει, τι σχόλια, τι φωτογραφίες. Θέλω κι άλλα όμως, θέλω πολλά να μου στείλετε. Είμαστε στον ημιτελικό και χρειαζόμαστε τα δικά σας σχόλια, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ξεκινάω. Και εμείς από Αγγλία στηρίζουμε και αγαπάμε Τάνια Μπρεάζου. Φωνάρα, πάμε για τελικό. Η Δόμνα έχει στείλει το συγκεκριμένο μήνυμα. Την ευχαριστούμε πολύ, την ξέρεις? Ναι, είναι φίλη μου. Α, είναι φίλη της η Δόμνα, μάλιστα. Και εγώ τι θα κάνω τώρα την Τρίτη χωρίς X Factor? Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Και το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι έχουμε ακόμα μία Παρασκευή και τελειώνουμε. Του χρόνου όμως μπορεί να το βάλουμε μόνο τρίτες, άμα αυτό είναι το άγχος σας. Όπα και η Ζεμπεκιά. Είδες πως τα είπα? Άρεσε η Ζεμπεκιά στον κόσμο. Θέλουμε ολόκληρο τραγούδι όμως, μην το ξεχνάς. Λοιπόν, αν κερδίσουν οι Stereo Soul, ποιος θα πάρει το αυτοκίνητο? Αυτό είναι μια απορία που την έχετε εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι η αλήθεια. Θα το μοιράζονται. Θα είναι οδηγός, συνοδηγός και θα ανταλλάσσουν. Λοιπόν, όπως πάντα είμαστε πρώτο trend εννοείται στο Twitter. Δεν χρειάζεται να το πω αυτό, νομίζω. Είναι το δεδομένο, είναι αυτονόητο. Και 110.000 likes στο Facebook. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε και ανεβαίνουμε. Σάκη, αυτά από μας προς το παρόν. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Ευχαριστούμε. Ερχόμαστε σε σένα. Ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο διαγωνιστικό μέρος του ημιτελικού μας. Η μουσική δεν σταματά εδώ. Επειδή όμως η δική σας ψήφος από το σπίτι σήμερα πιο πολύ από ποτέ έχει μεγάλη βαρύτητα, πάμε να θυμηθούμε τις εμφανίσεις των παιδιών ως τώρα. Ας δούμε λοιπόν το compilation.
περιμένω. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. He said my love's a bore. So quit the whining, 'cause I'm bringing her down. Sometimes I give myself. Σας υποσχεθήκαμε πολλούς καλεσμένους και στο X Factor τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Αμέσως τώρα έρχονται στη σκηνή The Other View. Το βλέμμα σου το ξέρεις με σκοτώνει. Το άγγιγμα σου με αναστατώνει. Κρύφος που θα ήθελα να λύσω. Κατανάστες το κορμί σου να αφήσω. Τι λέω δεν ελέγχω τον εαυτό μου. Ένα δύο με καρδιά και το μυαλό μου. Είσαι ζάλι που με κάνει ό,τι θέλει. Είσαι ο ερώτας που μη χτυπώ με τέλει. Αντιστροφά με τρώ. Να έρθεις να σε δω. Σου παραπαθώ. Μπαίνεις μέσα στο μυαλό μου. Είσαι στάχτη στο ποτό μου. Που τρελαίνεις τις αισθήσεις.
Κυρίες και κυρίες, έλα ένα χειροκρότημα, πάμε. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Πολύ εντυπωσιακό αυτό που παρουσιάσατε. Πολύ καινούριο κομμάτι. Καινούριο κομμάτι, στα ξανά. Ξανά και ξανά, ναι, ναι. Ξανά και ξανά. Κυκλοφορεί από την εταιρεία μας, τη Feel Good Records. Το βίντεο κλιπ βγαίνει μάλλον τη Δευτέρα. Πώς? Το βίντεο κλιπ βγαίνει μάλλον τη Δευτέρα. Έτσι πολύ λέμε. Ωραία, μπράβο. Οπότε θα στο στείλουμε πρώτο εσύ να το δεις, να μας πεις. Θα στο φέρουμε το Σάββατο να το δεις. Τέλεια. Από το Μαύρο να το δεις, από κοντά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Που... Να μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Μαριάνο για όλο αυτό που ετοίμασε, που είδατε το υπερθέαμα. Εννοείται. Και την Φιλίτσα Νικολαίδη μας έκανε το styling. Το επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης ο Νίκος και μπράβο του και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο στον Νίκο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πού σας βρίσκουμε το καλοκαίρι? Κάνουμε tour και μάλιστα με το Θοδωρή θα παίξουμε και στο Lake Party στο Αγρίνιο. Στις 15 του μηνός. Πάμε Κρήτη στο Ρέθυμνο, στο Sky Park και έχουμε tour σε όλη την Ελλάδα γενικά. Φανταστικά. Μέχρι το Σεπτέμβρη. Μέχρι το Σεπτέμβρη, ναι. Πολύ ωραία. Πού μπορούμε να δούμε που εμφανίζεται, δηλαδή πού μπορεί ο κόσμος να βρει. Στο Other View Official Group και πού αλλού. Στο Instagram μας, Other View GR. Ελπίζουμε να μας βρείτε όλοι εκεί. Σας βλέπω. Ναι. Βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν σήμερα και εδώ. Και εμείς, καλή επιτυχία σε όλους τους αγωνιζόμενους και στους υπέροχους κριτές που αγαπάμε πάρα πολύ, Καλύτερη επιτροπή του X-Factor, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Ελπίζω να περάσαμε στην επόμενη φάση, κύριε Θεοφάνους. Και πιο όμορφη, πιο όμορφη. Πάντα, βλέπει. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με το δεύτερο διαγωνιστικό μας μέρος. Μη φύγει κανείς. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Ο ημιτελικός του X-Factor συνεχίζεται. Με μοναδικές ερμηνείες από τα παιδιά μας και υπέροχους καλεσμένους αποκλειστικά για εσάς. Αυτό είναι το X-Factor. Μιλώντας για καλεσμένους, θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα ξεκινάει το δεύτερο διαγωνιστικό μας μέρος. Τα ντουέτα των παιδιών μας με αγαπημένους καλλιτέχνες. Ξεκινάμε με το κορίτσι της παρέας. Μίσησέ με, τραγούδισε η μοναδική Ευρυδίκη το 1993 σε στίχους και μουσική του δικού μας Γιώργου Θεοφάνους. Και σήμερα μας δίνει τη μεγάλη χαρά να βρίσκεται κοντά μας. Είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε στη σκηνή μας την Ευρυδίκη
μαζί με την εκρηκτική Τάνια Μπρεάζου. Από εδώ είναι η φίλη μου η Μαριλένα. Γνωριστήκαμε φέτος. Είμαστε συμφοιτήτρια στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Μου λέει, ξέρεις, δήλωσε συμμετοχή στο X-Factor. Τι? Βασικά σε όλες τις οντισιών ήταν εκεί μαζί μου. Με στήριζε, μου έδινε θάρρος. Ήταν γεννημένη κι αυτό, δηλαδή ότι απλά ό,τι κι αν έκανε πάνω στο stage του X-Factor, ό,τι κι αν έκανε από τις πρώτες οντισιών, απλά την ήθελε. Ήταν αυτό. Η αλήθεια είναι πως ναι, δεν έχω φανταστεί την νικητρία. Και όσο περνάνε τα live, ακόμα και τις στιγμές που μπορεί να είναι προτινόμενη, τη φαντάζομαι νικητρία. Σίγουρα τη φαντάζομαι στο τελικό. Αυτό, πέρα από ότι το θέλω πολύ, πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, θα έπρεπε να σου πω χαλάρωσε γιατί τελειώνουμε, αλλά δεν θα σου πω αυτό, θα σου πω τσίτα κι άλλο, γιατί τώρα είναι το πιο δύσκολο, είναι η αποκορύφωση. Πώς νιώθεις και για μένα κάτι. Ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε πάρα πολύ καλά, να είναι αξεγαρίαστο. But is it like a ballad? Ballada? Mm. Oh. Just some dramatic staging with you. Λίγο κίνηση. So that everybody can feel what you're saying. Something like this. Yes. Το μίσησέ με είναι ένα κομμάτι και σκληρό και συναισθηματικό, βγάζει έναν πόνο, οπότε πρέπει να υπάρχει απίστευτη έκφραση στο πρόσωπο και στην ερμηνεία. Δεν υπάρχει κάτι χορευτικό, αλλά περισσότερο εκφραστικό. Πρέπει να βγαίνει από την ψυχή σου αυτό το κομμάτι. Είναι απίστευτη. Είναι μόνο 18 χρονών, είναι φωνάρα. Καλά, του σκύζεις το κομμάτι, έτσι. Ναι, δεν είναι πολύ ωραία. Δύο εξαιρετικά παιδιά με φανταστικές φωνές και ταιριάζουν πάρα πολύ. Καλή επιτυχία από μένα. Καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Κι εγώ τηλέφωνα σε παίρνω. Ναι, σ' αυτό σαν αύριο κύμα με σκεπάσει. Κι εγώ τηλέφωνα σε παίρνω. Να ακούσω τη φωνή σου. Να πω απλά για σου τι κάνεις. Σε πεθύμισα πολύ. Και τη συγγνώμη μου σου φέρνω. Πόσο μ' αγάπησες, θυμίσου, γιατί σ' άφησα να φύγεις. Η τρελή μίσησε με, δεν πειράζει. Μου φτάνει που θα ξέρω πως νιώθεις και για μένα κάτι. Μίσησε με, δεν με νοιάζει. Εγώ θα καταφέρω το μίσο σου να κάνω αγάπη. Μίσησε με. Το φεγγάρι και πάλι θα με δωρίζει που δεν ξενύχτησα μαζί σου ως τα χαράματα. Κι εγώ θα διάζω το σιρτάρι, θα ψάχνω ό,τι σε θυμίζει, θα αγγίζω σ' όλα τα δικά σου πράγματα. Με δυο υγρά κόκκινα μάτια, δυο στεγανά σκισμένα χείλη, θα πω απλά για σου τι κάνεις. Σε πεθύμισα πολύ. Με μια καρδιά χίλια κομμάτια, σαν να ρίξει χωρίς Απρίλη, γιατί σ' άφησα να φύγεις, η τρελή. Μίσησε με, δεν πειράζει, μου φτάνει που θα ξέρω πως δεν.
ξεκινήσει μαζί με την αγαπημένη μας Ευρυδίκη, Ευρυδίκη μου. Κοριτσάνο, πώς είσαι. Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που τραγούδησα εδώ με την Τάνια μας, γιατί το έσκησε το τραγούδι. Πραγματικά. Τιμή μου που ήμουν μαζί σου. Πραγματικά, αλλά θέλω να μου πεις πώς ήταν να είσαι μαζί με την Τάνια, πώς σου φάνηκε. Ήταν απίστευτη. Είναι τόσο ευκαιρία. Χαρακτηριστικό αυτό το τραγούδι. Καταρχήν, γιατί είπαμε ακριβώς ένα τραγούδι που μας πάει 23 χρόνια πίσω. Ήταν μία από τις πολύ σημαντικές στιγμές που ένωσαν εμένα και τον Γιώργο Θεοφάνους και μία από τις μεγαλύτερες μας κοινές επιτυχίες. Ο κόσμος το αγαπάει αυτό το τραγούδι. Και ήταν συγκλονιστική, πραγματικά, χωρίς να θέλω να ακούγομαι υπερβολική, ήταν υπέροχη αυτή η εμπειρία το να μοιραστώ τη σκηνή με την Τάνια, που είναι μόνο 18 χρονών. Είναι φωνάρα, αλλά είπε αυτό το τραγούδι με τόσο συνέστημα, τόσο τέτοια εκφραστικότητα, που πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι πολύ σημαντικό που το λες εσύ αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θυμάσαι, Ευρυδίκη μου, τότε που είπες αυτό το τραγούδι, ήσουν ακόμα μικρότερη, νομίζω εσύ. Όχι, δεν ήμουν 18, εγώ ήμουν λίγο μεγαλύτερη. Αλλά και πάλι ήμουν μικρή. Ελπίζω και εύχομαι και η Τάνια να έχει τη δική σου πορεία που είχες όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ τις εύχομαι και ακόμα περισσότερα, γιατί τις αξίζουν πραγματικά. Ευχαριστούμε σας πάρα ευχαριστώ πολύ. Ευρυδίκη μου, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Σας αγαπάμε πολύ. Η Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο χειροκρότημα, παρακαλώ. Για να δούμε. Τάνια μου, θέλω να σου πω ότι ειλικρινά χαιρόμαι τόσο πολύ που σε βλέπω στον ημιτελικό. Σε ευχαριστώ. Και θέλω να σου πω τώρα, δεν στο κρύβω, τώρα που φτάσαμε εδώ, να σου πω ότι ήσουν από τις αγαπημένες μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουν να πούνε οι κριτές μας. Πέγγι. Τώρα είμαι συγκινημένη, Σάκη μου. Για πολλούς λόγους, μετά από αυτό που είδα, γιατί είδα το αιώνιο κοριτσάκι μας που από 18 πήγε 20, την Ευρυδίκη, να τραγουδάει έτσι μετά από τόσα χρόνια, που αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Και Τάνια μου, επειδή ξέρω ότι έχεις πάρα πολλά όνειρα για το μέλλον, πραγματικά σου εύχομαι κι εγώ έτσι να κρατήσεις και εσύ τόσα πολλά χρόνια. Και με συγκλώνησε η δεύτερη φωνή της Ευρυδίκης τόσο ψηλά αυτό που έκανε στην Τάνια. Και απ' την άλλη βλέπω το δικό μας το κοριτσάκι να μοιράζεται αυτό το τραγούδι με τόσο συνέστημα, με τόσο δύναμη ψυχής, σαν να το έχει βιώσει. Γιώργο μου, σαν να έχει βιώσει το στίχο. Έτσι. Και έτσι. Οπότε, οπότε μόλις απάντησες στον εαυτό σου, δεν είχε καμία σημασία η ηλικία, μωρέ. Εδώ μιλάμε για ένα ερωτικό τραγούδι που είχες γράψει. Μην μου συγκρίνεις. Πήρες την πάσα, Γιώργο, συνέχισε. Τάνια μου, πολύ συγκινητική στιγμή. Πολύ συγκινητική πολύ, στιγμή. Πολύ, αλήθεια. Πολύ ωραία λόγια αυτή η Πέγκυσίνα. Συνέχισε Γιώργο, πες μας πώς φάνηκε η Τάνια δίπλα στην αγαπημένη μας Ευρυδίκη. Πριν από 23 χρόνια κυκλοφόρησε, αλλά γράφτηκε πριν από 25 χρόνια το τραγούδι, το θυμάμαι σαν τώρα. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Οδηγούσα κάπου στον περιφερειακό και έψαχνα να βρω. Μου είχε κολλήσει αυτή η φράση, το μίσησέ με. Με τι θα το κάνω, το μίσησέ με. Και όταν μου ήρθε η απάντηση σε αυτό, ότι μίσησέ με, δεν πειράζει, μου φτάνει που θα νιώθεις για μένα κάτι. Σταμάτησα στην άκρη του, εκεί στον περιφερειακό, το θυμάμαι σαν τώρα. Ήμουνα τόσο πολύ φορτισμένος από αυτό το πράγμα που ήρθε, γιατί δεν είναι δικό μας, έρχεται από κάπου αλλού. Την ίδια συγκίνηση ένιωσα και με σένα απόψε, κορίτσι μου. Αλήθεια σου το λέω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σπουδαία λόγια από τον Γιώργο Θεοφάνους. Προσωπικές στιγμές του δημιουργού. Πράγματα που δεν έχει ξαναπεί ποτέ. Ευχαριστούμε που τα μοιράζεσαι μαζί μας, Γιώργο. Θοδωρή. Τάνια μου, ήσουν συγκινητική. Είναι πολύ όμορφο αυτό που ακούσαμε. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχεις ένα άγχος να τραγουδήσεις με την τραγουδίστρια που το έχει πει αυτό το κομμάτι, το έχουμε ακούσει, το έχουμε αγαπήσει, που έχει τόσο συνέστημα, τόση ένταση, Ευρυδίκη. Και το είπες πάρα πολύ καλά, στάθηκες πάρα πολύ καλά δίπλα της. Εμένα μου άρεσε από την αρχή, σου πάει πολύ. Θεωρώ ότι μακάρι κάποια στιγμή σου γράψει ο Γιώργος ένα τραγούδι, γιατί τελικά μάλλον σου ταιριάζει σε συνθέτης. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο όχι μόνο στην Ευρυδίκη, σε όλους τους guests βέβαια που ήρθαν σήμερα κομπλεξάριστα να σταθούν δίπλα στα παιδιά. Οπότε.
Πολύ σημαντικό για όλους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζουν όλο αυτό το διαγωνισμό, τον όμορφο. Και... αυτό είναι το X-Factor. Ακριβώς. Και χαίρομαι γιατί εμφάνιση με την εμφάνιση μας αποδεικνύει ότι θα έχεις, ρε παιδί μου, όλα τα φόντα αυτά στο να κάνεις μια καριέρα. Το λέω και το ξαναλέω. Θέλω πολύ να σε δω για πολλά χρόνια να τραγουδάς και να μας χαρίσεις όμορφες στιγμές. Μπράβο σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Όλοι αυτό θέλουμε, Θόρη. Πάμε να ακούσουμε. Τάμτα. Ευτυχώς που πέρασε λίγη ώρα όσο συζητούσανε και κρίνανε τα Τάνια. Εγώ προσωπικά έχω συγκινηθεί πάρα πολύ για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ στον Γιώργο για τόσο όμορφο τραγούδι και τραγούδια που έχει γράψει, αλλά αυτό το τραγούδι το αγαπώ παρόλο που δεν ζούσα τότε στην Ελλάδα. Είναι ένα από τα κομμάτια που ξέρω και πάντοτε ήθελα να το πω. Και μόνο που κατάφερα να βλέπω την Ευρυδίκη πέρσι που δούλευε μαζί να την βλέπω, γιατί δεν τολμούσα να το πάρω, να το πω, το σέβομαι τόσο πολύ αυτό το κομμάτι και την ερμηνεία της Ευρυδίκη. Πρώτα απ' όλα επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πολύ πολύ αγαπημένη Ευρυδίκη, πολύ την αγαπώ. Πολύ την αγαπώ και όπως είπε και ο Θοδωρής, όλους που μας τιμήσανε σήμερα να είναι μαζί με τα παιδιά. Τάνια μου, με συγκίνησες άλλη μια φορά. Πάρα πολύ με συγκίνησες που στάθηκες με τόσο όρημη γυναίκα και φωνή που έχει τραγουδήσει αυτό το κομμάτι τόσο δυνατά που είναι δύσκολο να τολμήσεις να το πεις δίπλα της και το κατάφερες, θεωρώ, με την αθωότητά σου τόσο όμορφα αυτό. Δηλαδή έβλεπα μια γυναίκα και ένα αθώο πλάσμα να τα λένε και τα δύο κορίτσια της στην Ευρυδίκη, λέω ότι είναι σαν κορίτσι και αυτή, τόσο όμορφα που δεν ξέρω τι να πω. Ελπίζω αυτό το vibe που πήραμε εμείς εδώ να έχει περάσει στον κόσμο και να έχει πάρει το ίδιο feeling και συγκίνηση όπως εμείς εδώ, τουλάχιστον εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο τρόπος που μας λες όλα αυτά που μας λες, Τάντα μου, τα λέει όλα. Φαίνεται πόσο συγκινημένη είσαι και πόσο χαρούμενη. Κυρίες και κύριοι, η Τάνια θέλει να τραγουδήσει για εσάς εδώ και στο τελικό της Παρασκευής. Γι' αυτό ζητάει τη θετική σας ψήφο στα τηλέφωνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Στηρίξτε την! Τάνια μου, εσύ ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις σου απόψε. Μπορείς να πας να ξεκουραστείς. Καλή τύχη σου εύχομαι. Θα τα πούμε στα αποτελέσματα. Να είσαι καλά. Φιλιά. Από τον δίσκο του Δακρύζει απόψε το φεγγάρι το 1999 βγήκε ένα μεγάλο hit single. Αυτό ακριβώς έρχεται απόψε να ερμηνεύσει στο ντουέτο που ακολουθεί ο Βαλάντης, στηρίζοντας την προσπάθεια του επόμενου διαγωνιζόμενου. Υποδεχτείτε τον Βαλάντη μαζί με τον δικό μας Ανδρέα Λέοντα. Δύο άνθρωποι που με στηρίζουν από την αρχή, αυτό εδώ τον κύριο είστε και στην πρώτη οδησία μαζί μου. Και αυτή είναι η αδελφή μου, η Ελένα, η οποία με στηρίζει από βρέφος. Ήμουν από την αρχή σίγουρη ότι θα φτάσει μέχρι εδώ. Αλλά το δύσκολο φυσικά είναι μετά το X Factor. Γενικά, ναι, είμαστε περήφανοι για τον Ανδρέα που φτάσει μέχρι εδώ. Δεν περιμέναμε να φτάσει εγώ προσωπικά. Εγώ περίμενα, Εύα. Ένα παραλήθηκε. Ας συγκρίνουμε τον Ανδρέα, μόλις ξεκινήσω το X-Factor με τώρα, είδα πάρα πολύ αλλαγή στον Ανδρέα και είμαι, ειλικρά είμαι πάρα πολύ. Όλη η Κύπρος συζητά για τον Ανδρέα, όταν είναι τα live, στο ίντερνετ. Όταν δεν είναι. Όταν δεν είναι. Με γράφουν. Παρκετή. Όσον αφορά τον ημιτελικό, μακάρι να περάσουμε και παρακάτω και αν τελικά φτάσουμε στον τελικό, η ευχή μου με όλη μου την αγάπη είναι να το πάρω. Έλα εδώ. Τι κάνεις? Καλά. Ωραία. Λοιπόν, ξέρεις τι? Χαρτάκι. Σε σκέφτομαι ακόμα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Είναι ένα κομμάτι έτσι αισθησιακό, ερωτικό, όπως αυτά που μου αρέσουν και με συνηθίσατε, πιστεύω. Θα ποντάρουμε και πάλι στο συνέστημα και πιστεύω ότι θα είναι από τις ωραίες του στιγμές για άλλη μια φορά και θα είναι το χαρτί που θα μας οδηγήσει στον τελικό. Λοιπόν, σ' αρέσει το κομμάτι και φαίνεται. Τέλειο. Και θα το σκίσεις. Thank you.
είναι μια μπαλάντα φοβερή που τώρα τον τελευταίο καιρό ακούγεται πάρα πολύ. Την έκανε ξανά επανεκτελέσει και να τα σάθε δωρεώδη μαζί με το κύριο Θεοφανούς. Είναι το είδος μου αυτές οι μπαλάντες. Μου αρέσει πάρα πολύ, λέω. Θα χρειαστεί πάλι βλέμμα, συνέστημα και ερμηνεία. Keep my hands to myself. Εμένα μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Αλήθεια σου το λέω. Το τραγουδάς δεύτερη φωνή μαζί του. Είναι σπάνιο να βλέπεις ανθρώπους που έχουν χορτάσει και ακομπλεξάριστα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και θέλω ψυχή, θέλω ψυχή κι άλλο, κι άλλο. Να νιώσεις το κομμάτι. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ήθελα απόψε να σε δω, να πούμε δυο κουβέντες. Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περνάγε και χτύπαγε τις στέλες. Και ο καπνός στο στόμα μου γινόταν πιο στιφός. Σ' ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι ακόμα καληνύχτα. Κατά την πόρτα το ρίξα και χάθηκα ξανά μέσα στη νύχτα. Σ' ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι δεν έχω που να πάω. Γιατί ακόμα σ' αγαπάω. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα, θα έχω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς την πόρτα. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα, θα έχω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς την πόρτα. Έκανα πρώτο στην αρχή, μετά το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά, για λίγο να σε δω. Μα ο γοριάς που πέρασε στο δρόμο το δικό μας, μου είπε η αγάπη μας δεν μένει πια εδώ. Σ' ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι ακόμα καλή νύχτα. Κάτω απ' την πόρτα το ρίξα και χάθηκα ξανά μέσα στη νύχτα. Σ' ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι δεν έχω που να πάω. Γιατί ακόμα σ' αγαπάω. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα, θα έχω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς την πόρτα. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα, θα έχω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς την πόρτα. Έγραψα, σε σκέφτομαι ακόμα καληνύχτα. Κάτω απ' την πόρτα το ρίξα και χάθηκα ξανά μέσα στη νύχτα. Σ' ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι δεν έχω που να πάω. Γιατί ακόμα σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Ανδρέας Λέοντας και μαζί με τον Βαλάντη φυσικά. Βαλάντη, καλώς ήρθες. Πώς σου φάνηκε η συνεργασία σου με τον Ανδρέα, θέλω να πεις. Έλα από εδώ. Άψογη. Αν και είναι λίγο τεμπελάκος. Είναι λίγο τεμπελάκος, δεν δουλεύει πολύ. Αλλά και λίγο έτσι που τον έζησαν, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Συνεσταλμένο. Έχει μέσα του ψυχή. Δεν θέλει να τη δείξει.
Για δικούς του λόγους ίσως. Εγώ το εύχομαι ολόψυχα να κάνει καλή καριέρα μετά από αυτό, γιατί αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο. Να τον αγαπήσετε όλοι σας, γιατί πραγματικά αξίζει κάτι. Βλέπετε, με ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Βαλάντης, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Ανδρέα, δεν φοβήθηκες? Έτσι, αν και λιοντάρι, λέω... Όχι, μια χαρά. Όλα καλά, έτσι. Χαρά, όλα καλά. Εντάξει. Φλωρή. Ανδρέα μου, χαίρομαι γιατί τραγουδάς πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες φορές που σε είδαμε. Σήμερα και δύο εμφανίσεις, κατ' εμέ ήταν πολύ καλύτερα τραγουδιστικές. Χαίρομαι που συγκεντρώθηκες, ήσουν στο κομμάτι, δεν άφησε τα υπόλοιπα γύρω σου να σε ενοχλήσουν και επικεντρώθηκες εκεί. Το κομμάτι θεωρώ ότι σου τέριαζε και το πες πάρα πολύ ωραία και μπράβο. Τάμπτα. Κάκας, πρώτη φορά ακούω, Γιάννη, εγώ καιρό να λένε ότι είναι τεμπελιάρη. Σε παρακαλώ, μας χαλάς τη φήμη. Δεν είμαστε ποτέ. Ξύπνα. Ήσουν καλός, ήσουν σωστός, ήσουν μαζεμένος για κάποιο λόγο. Δηλαδή θα ήθελα να είχες λίγο παραπάνω ενέργεια, αλλά αντιμετώπισες νομίζω με σεβασμό για άλλη μια φορά και το κομμάτι και τον... Συμβαίνει αυτό όταν είσαι με κάποιον ναι, που είναι και ήσουν πάνω έτσι μαζεμένος, το οποίο εμένα πάντα μου φαίνεται γλυκό αυτό από έναν διαγωνιζόμενο άντρα ειδικά, όταν λίγο κάνει πίσω, στο έχω ξαναπεί, οπότε τα πήγες πολύ καλά, τα πήγες πολύ καλά. Μπράβο. Τάντα, με συγχωρείς, Πέγγι. Ανδρέα μου, άμα είναι έτσι, να σε στεναχωρώ κάθε φορά. Δώσε πόνο, γιατί Πέγγι. Τώρα μ' άρεσες πάρα πολύ. Μ' άρεσες πολύ. Θεωρώ ότι το δυνατό σου σημείο, το τραγούδι σου τέριαζε πάρα πολύ. Το είπατε πάρα πολύ ωραία με το Βαλάντι. Δεν ξέρω πώς τα βρήκατε μεταξύ σας και προφανώς είχατε μια ενδοσυνεννόηση που αυτό σου βγήκε τραγουδιστικά. Θεωρώ ότι το δυνατό σου σημείο είναι ένας λυγμός που έχει στη φωνή σου, που με κάνει να σε ξεχωρίζω. Με κάνει να ξεχωρίζω τη χρειά σου. Πολύ σημαντικό. Και αυτό το λυγμό μου τον βγάζεις όταν είσαι μαζεμένος. Δηλαδή αυτό που μου είπε η Τάμπτα, επειδή προφανώς έχεις αυτή την ορμή λόγω ηλικίας μέσα σου, πολλές φορές δίνεις παραπάνω από όσο χρειάζεται και μπορεί να φύγεις από τον τόνο. Όταν είσαι λίγο μαζεμένος, έχεις ωραίο έλεγχο στο λαιμό σου, μου βγάζεις και αυτό το λυγμό και είσαι ο Ανδρέας που θέλω να είσαι. Αυτό. Ωραία, Γιώργο. Εγώ σημειώνω εδώ, λυγμός. Yeah. Θα θέλεις δικαιώματα να το κάνω τραγούδι, δηλαδή το λυγμός. Okay. Γιατί μ' αρέσει. Αρκεί μετά να μου πεις την ιστορία, να συγκινηθώ όπως πριν. Τι ιστορία, ήμασταν κάποτε στο X-Factor μαζί και είπες το λυγμό και εγώ τον έκανα τραγούδι. Είναι το δυνατό του σημείο ιστορία. Νομίζω το Ανδρέα, ο λυγμός που κάνει. Είχε ένα πολύ ωραίο λυγμό στη φωνή του. Το τεπελάκωσε τι του είπε ο Βαλάντης, γιατί δεν πήγε στην πρόβα, πήγες. Όλη μέρα στην πρόβα ήσουνα. Γιατί το εξέλαβε ο τεπελάκος, είναι αυτό το μαζεμένος που λέει η Τάμπτα, ίσως η συστολή σου, τι είναι. Πάντως, θα κρατήσω αυτό που είπαν και οι τρεις. Κράτησε το μέτρο απέναντι στον τραγουδιστή που το είπε και πρωτότυπο. Πώς το λέμε, ήταν δικό το τραγούδι. Το είπε για πρώτη φορά, οπότε γιατί ακολούθησαν και άλλες εκτελέσεις μετά. Η Πέγγι το λέει εξαιρετικά στις συναυλίες της. Πέρσι με την Νατάσα και στο live και στο συνήθιο και πέρσι εμείς με την Νατάσα. Παρ' όλα αυτά δείχνεις ότι μπορείς με αυτόν τον τρόπο που σου είπε, χρησιμοποιώντας το δικό σου του χαρακτήρα, να το κάνεις δικό σου το τραγούδι. Ακριβώς. Και είμαι πολύ περήφανος για σένα. Μπράβο, αγόρι μου. Πολύ ωραία. Τα τηλέφωνα του Ανδρέα τα βλέπετε για ακόμα μια φορά στο δόλι σας. Δώστε και πάλι τη δική σας ψήφο για να φτάσει στο τελικό. Ανδρέα μου, μπορείς και εσύ να χαλαρώσεις. Τα λέμε μετά. Καλή συνέχεια. Το ντουέτο του X-Factor έρχεται να απογειώσει ακόμα πιο ψηλά. Η υπέροχη και super sexy Έλενα Παπαρίζου. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την μαζί με τους Stereo Show! Here
I have with me Angeliki, Elaine, Maria, Martina, and Pluto, and they are my friends. Bradley told us when he was going to be on The X Factor, and I was really happy and really excited and so pleased for him because we all knew how well he can sing, but now the whole of Greece would be able to hear his fantastic voice. Πιστεύω σίγουρα ότι θα κάνει καριέρα, είτε βγει πρώτος είτε οτιδήποτε. Εγώ θα ήθελα να τον δω να κρατάει ένα Grammy. Εδώ είναι ο κολλητός μου, ο Αλεξανδρός. Είμαστε φίλοι από την πρώτη ηλικίου και τώρα, ειδικά που είμαι στο show, είναι από τους θερμότερους υποστηρικτές μας. Μου φάνηκε κάτι πρωτόγνωρο, λίγο αναπάντεχο, αλλά πίστευα ότι μπορεί να κάνει κάτι και από ό,τι φαίνεται προχωρήσει πολύ. Πιστεύω ότι τα παιδιά μπορούν να φτάσουν στον τελικό και μπορούν να είναι και νικητές και λόγω των φωνητικών τους ικανοτήτων, αλλά και γενικά της αγάπης που βγάζουν στον κόσμο. Ήρθα να σας δώσω μεγάλη χαρά σήμερα. Είναι ένα τραγούδι που θα τρελαθείτε, είμαι τόσο σίγουρη. Βγήκε το 1972. Χάρι Νίλσον. Ναι. Ναι, το πρώτο ρεφρέν είναι οκτάβα κάτω, θα το πούμε έτσι. Ναι. Συνεχίζουμε λίγο build up από το κουπλέ, δεν θέλει μεγάλη ένταση. Mm-hmm. Αλλά μετά γίνεται το σώσιμο. Θα δείξουν άλλη μια φορά πόσο ικανοί τραγουδιστές είναι και πόσο ατμοσφαιρικοί, άμα το θέλουν. Πολύ ενθουσιασμένοι, πάρα πολύ χαρούμενοι. Τους έχω παρακολουθήσει και μέσα από το X Factor. Τους θεωρώ πάρα πολύ ταλαντούχους, αλλά κατευθείαν ήταν πολύ χαρά, πολύ ενέργεια και πολύ θέληση. Με την Έλενα εμάς μας δίνουν πολλά. Μια από τις πιο ωραίες, αν όχι πιο ωραία μου συνεργασία, μπορώ να πω. Και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο την εκτιμώ απίστευτα. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ που με το πρώτο τηλεφώνημα για την πρώτη σκέψη που είχαμε να συνεργαστούν τα παιδιά, γιατί θεωρούσα ότι ταιριάζουν. Ήταν πολύ θετική και πολύ δυναμικά μπήκε στο να προτείνει πώς μπορούμε να δώσουμε κομμάτι, τι κομμάτι μπορούμε να πούμε, τι φωνές μπορούμε να κάνουμε. Του στούντιο δουλέψανε. Το εκτιμώ αφάνταστα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλενα, σε αγαπώ πολύ. Υπάρχει λόγος να αρχίσεις τώρα λίγο
δεν είσαι το όνειρο. Εσύ που το πρωί θα έχει σβήσει, είσαι το τέλος και η αρχή. Μες στη ζωή μου το μεθύσει. Μα τόσα γιατί με στην καρδιά. Σε νύχτα μοναξιά ξημέρωσε και περιμένω. Kelly, the love that is without you, I can't live, I can't give anymore, I can't live. If living is without you, I can't give, I can't give anymore. Μαζί με τη μία και μοναδική Έλενα Παπαρίζου. Κάτσε λίγο. Με την αγαπημένη μας, τη μία και μοναδική Έλενα Παπαρίζου. Κυρίες και κύριοι, βεβαίως υπάρχει λόγος για αυτό το ντουέτο. Ελενάρα μου, τι κάνεις, κοριτσάρα μου, τι κάνετε, τι κάνετε παιδιά. Και στην αγαπημένη μου κριτική επιτροπή, ένας και ένας, ένας και ένας και πολλοί φίλοι. Έλενα μου, θέλω να μου πεις, καταρχάς, να σε ευχαριστήσουμε τόσο πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα και στηρίζεις τα παιδιά στην προσπάθεια που κάνουν. Θέλω να μου πεις πώς φάνηκε η συνεργασία σας στα παρασκήνια. Ένιωσα... Όπως πάντα. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ, θέλω να το ξέρετε. Πάρα πολύ μου έχετε λείψει. Οι Stereo Souls είναι δύο παιδιά πολύ αυθεντικά. Δουλευταράδες, με το που ειδωθήκαμε την πρώτη στιγμή, αγκαλιαστήκαμε και τα λοιπά, αλλά ήτανε focus, 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 focus. Και εμένα αυτό το πράγμα μου αρέσει να βλέπω στα παιδιά που θέλουν να πλεχτούν στη μουσική, γιατί η μουσική έχει τρομερή πειθαρχία και πολύ συγκέντρωση και να είμαστε όλη την ώρα αυτιά, να ακούμε, να μαθαίνουμε, να παίρνουμε συμβουλές, να δίνουμε συμβουλές και οι μικρότεροι μπορούν να δίνουν στους μεγάλους συμβουλές. Πρέπει να πω, εγώ βέβαια συνεργάστηκα με τους Stereo Souls, σαφώς θα υποστηρίξω τα παιδιά που συνεργάστηκα, αλλά πρέπει να πω ότι όλα τα παιδιά αξίζουν για να είναι στο τελικό. Είναι κρίμα που δυστυχώς μόνο ένας μπορεί να είναι νικητής. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν μια λαμπρή καριέρα και μια ωραία σταδιοδρομία. Ελενάρα μου, θα τα πούμε μαζί ξανά σε λίγο, αυτή τη φορά μόνη σου, για να πούν πιο πολλά, να πιο αναλυτικά. Σου πάει εξαιρετικά όμως. Ευχαριστώ. Είναι εκπληκτική. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έλενα Παπαρίζου, κυρίες και κύριοι. Θα την έχουμε σε λίγο πάλι μαζί μας. Παιδιά, βλέπω την ικανοποίηση στο βλέμμα σας. Πόσο συγκλονιστική εμπειρία ήταν να τραγουδάτε μαζί με την Έλενα Παπαρίζου. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Θέλω όμως να μας πούν η κριτική μας επιτροπή πώς φάνηκε αυτή η εμφάνιση. Ας ξεκινήσουμε με την Τάμπτα. Έλα, Τάμπτα. Δεν μας έφτανε η τέλεια διφωνία. Καταλήξαμε και στη τέλεια τριφωνία. Ήσασταν τόσο ωραίοι. Δηλαδή, πραγματικά, άλλη μια star της Ελλάδας, στην οποία δίπλα δεν εύκολα μπορείς να σταθείς. Και εσείς το κάνατε με τόσο σεβασμό και τόσο ωραία. Ήταν τόσο ωραία εικόνα και τόσο... ωραίος ο ήχος που ακούσαμε. Νομίζω ότι άκουγα CD. Ήσασταν φανταστική, φανταστική. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την Έλενα. Και τόσο άξια. Και τόσο άξια. Πολύ άξια. Ναι. Πολύ. Ναι. Μέγκη. Είναι ακριβώς αυτή η στιγμή που από τα live, τα τέλεια live που είχατε μέχρι σήμερα, μπορούσατε να πιστέψετε σαν ντουέτο με τις υπέροχες διφωνίες σας ότι φτάσατε. Ότι είστε οι πρώτοι. Και είναι πολύ συγκινητικό. Ταυτόχρονα, όταν είστε με μία
ίσως τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή τραγουδίστρια της pop στην Ελλάδα, που είναι η Έλενα από Παρίζη, να τη συνοδεύεται με τόσο σεβασμό και με τόσες γνώσεις. Δηλαδή, πραγματικά, μπορείτε να βρεθείτε και σε μια χοροδία 50 ανθρώπων. Είσαστε αυτό. Είσαστε μεγάλα ταλέντα. Πολύ. Τη συνοδεύσατε τέλεια την Έλενα. Τέλεια. Και εκείνη εσάς. Ε? Γι' αυτό φταρνίστηκες, επειδή μιλάει για σένα. Α, και την Έλενα έλεγε. Ναι. Επειδή είπες μια της μεγαλύτερης pop τραγουδίστρες και φταρνίστηκε αυτή. Μας έφερε την Eurovision στην Ελλάδα. Όχι, επιβεβαιώσε ότι η Έλενα είναι η μεγαλύτερη pop τραγουδίστρες. Δεν μπορώ ούτε απόψε να σπίρω τη διχόνοια, ούτε στον ημιτελικό. Πάντως, Γιώργο, τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλω να πω ότι βλέποντας τα παιδιά δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, αμέσως μου ήρθε η εικόνα ότι αυτά τα παιδιά πραγματικά θα μπορούσαν να πάνε στην Eurovision. Γιώργο Θεοφάνους. Και στη Eurovision θα μπορούσαν να πάνε και πολλά πράγματα θα μπορούσαν να κάνουν. Το θέμα είναι να βρείτε τον τρόπο, Θοδωρή μου, να υπάρχουν και εδώ. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνουν και το ξέρεις από την πρώτη στιγμή. Αλλά θέλω να υπάρχουν και την επόμενη Δευτέρα. Είτε περάσετε στον τελικό, είτε δεν περάσετε στον τελικό. Η Έλενα το είπε πολύ σωστά. Είσαστε όλοι νικητές αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να τελειώσει το όνειρο για αυτά τα παιδιά. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος που να τους ακούμε στο ραδιόφωνο, να τους βλέπουμε ζωντανά δηλαδή αυτό. Και σας το εύχομαι μέσα την καρδιά μου. Γι' αυτό πρέπει να ασχοληθούν. Γι' αυτό πρέπει να ασχοληθούν σοβαροί δημιουργοί, Γιώργο, να τους πούνε ωραία τραγούδια για να μπορέσουν να τα εμεινεύσουν την επόμενη μέρα όπως λες και εσύ. Θοδωρή. Θα χρησιμοποιήσω ένα σχόλιο που διάβασα τώρα στο Twitter, ότι αυτό ακούν οι άγγελοι και χαίρονται. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα αυτό ήταν αυτό ακριβώς. Εσείς άλλη μια φορά εκπληκτικοί, βουλευταράδες όπως είπε και η Έλενα, βελούδινοι, ταραντούχοι. Συμφωνώ ότι μπορείτε να πω, όχι μόνο στην Eurovision, μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, να ξαναπώ και λίγο επίσημα στην Έλενα την Παπαρίζου, που μια τόσο μεγάλη καλλιτέχνητα μπήκε στη διαδικασία, ασχολήθηκε και είδαμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα εδώ στις πρόβες, περίμενε υπομονετικά, δούλεψε μαζί με τα παιδιά, το στήσιμο, τα πάντα, χίλια μπράβο. Απλά θέλω να πω στον κόσμο, επειδή νιώθουν ότι ίσως οι Stereo Souls έχουν αυτή την φόρα την καλή και θεωρώ ότι τους στηρίζουν και τους αγαπάνε και όσοι εκτιμούν την προσπάθεια που έχουν κάνει αυτά τα παιδιά και σήμερα να το αποδείξουν ψηφίζοντάς τους, γιατί θέλω να τους δώσω τελικό. Πάντως, Θοδωρή, για το σχόλιο που έκανες πριν για τους Βρετανούς, ότι... Εγώ πιστεύω πρέπει αυτό να το στείλουμε στην Βρετανία, να δουν τι κάνουν το X-Factor της Ελλάδας. Ξέρεις, και να κλάψουν. Εγώ πιστεύω ότι αν το είχαν ακούσει αυτό οι Βρετανοί, θα είχαν ψηφίσει Remain, όχι Brexit. Σίγουρα. Λοιπόν, η Stereo Soul, λοιπόν, για να είναι εδώ, Remain. Και την επόμενη Παρασκευή, δηλαδή στο τελικό, πρέπει να σηκώσετε τα τηλέφωνα και να ψηφίσετε τώρα, αυτή τη στιγμή, στα νούμερα που βλέπετε στην οθόνη σας. Από τώρα και για όλη τη διάρκεια της βραδιάς, μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια, παιδιά, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, θέλω να με ακούσετε λίγο εδώ μέσα, στο πλατό μας. Θέλω από όσους βρίσκονται εδώ στο πλατό, να βγάλουν φωτογραφίες τώρα και να τις ανεβάσουν στο Instagram. Κάποιος από αυτούς θα επιλεγεί να ανεβεί στη σκηνή να μιλήσουμε μαζί για την εμπειρία του στο X Factor. Στο Instagram με το hashtag όμως, X Factor, έτσι λοιπόν. X Factor GR, αυτό το hashtag θα βάλετε. Και εμείς τις φωτογραφίες θα διαλέξουμε ένα και θα έρθει ο νικητής εδώ να μιλήσουμε μαζί για την εμπειρία του στο X-Factor. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο διαγωνιστικό μέρος του show. Μετά τα ντουέτα λοιπόν, είναι πραγματικά συναρπαστικό. Και έχει μείνει ένας ακόμα διαγωνιζόμενος, ο Ιαν. Αυτό που ετοιμάζει να μας παρουσιάσει, απλά δεν το έχετε ξαναδεί στη σκηνή μας. Πάμε σε ένα σύντομο break και όταν επιστρέψουμε θα καταλάβετε τι εννοώ. Μη φύγει κανείς.
Επιστρέψαμε στο Final Four του μεγαλύτερου τηλεοπτικού σόου στον πλανήτη. Να θυμίσουμε ότι μετά το τέλος του X-Factor τα παιδιά μας θα φύγουν για το X-Factor Tour, γυρίζοντας όλη την Ελλάδα. Θα τραγουδήσουν, ναι, θα κάνουν συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Από τώρα, ό,τι και αν έχετε δει μέχρι σήμερα από τον επόμενο διαγωνιζόμενο, δεν συγκρίνεται με αυτό που θα ακολουθήσει. Για το κομμάτι που θα ερμηνεύσει στη σκηνή, θα ανέβει μαζί του η ταλαντούχα μεσόφωνος, η μέτζο σοπράνο, η Νες Ζίκου. Κυρίες και κύριοι, έρχεται ο Ιαν Στρατής. Θέλαμε να ακούσουμε καινούργιο wave στην ελληνική μουσική βασικά και είπαμε να κάνουμε ένα σχήμα και μετά ήρθε και ο Ράιαν και ο Πάνος και κάναμε ένα καταπληκτικό και απέσιο σχήμα που θα αλλάξει τον κόσμο. Γνώρισα τον Ιαν πριν από 6 χρόνια περίπου και από την πρώτη στιγμή που άκουσα τη φωνή του ανατρίχιασα και ήξερα ότι με αυτόν τον άνθρωπο θέλω κάποια στιγμή να συνεργαστώ στη ζωή μου. Τον Ιαν τον γνώρισα πριν περίπου 6-7 χρόνια. Δεν τον συμπαθούσα καθόλου στην αρχή γιατί μου φαινόταν μεγάλο ψώνι. Μέχρι που όντως τον είδα να τραγουδάει και έμεινα με το στόμα ανοιχτό και απλά ανέβηκε στην υπόλοιψή μου πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Είναι δίπλα μου σε ό,τι και αν τους πω, δεν ξέρω. Είναι η καλύτερη φίλη που έχω ποτέ. Επειδή μπορεί να νομίζουμε ότι έχουμε δει όλα στα πρόσωπα, αλλά δεν τα έχουμε δει όλα ακόμα, θα σου δώσουμε ένα κομμάτι στο οποίο θα δείξεις κάτι εντελώς διαφορετικό. Μας έχεις ζαλίσει από το πρώτο live ότι θες να το πεις. Πες μας από Παβαρότη. Ήρθε η ώρα σου. Ήρθε η ώρα. Του πουρια πρίντσιπεσα. Το νέο συντόρμα. Ένα ιδιαίτερο κομμάτι με πολλή ενέργεια, αλλά control ενέργεια. Δηλαδή, αυτή που ξόδεψα στο basket case, πρέπει να την κοντρολάρω και να την ευθυγραμμίσω στο νέο συντόρμα. Είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτή την έκπληξη και την ανατροπή. Είμαστε. Δηλαδή, αν τα ελληνικά ήταν η υπέρβαση, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Ειδικά αυτό το τραγούδι πιστεύω δεν είναι ρίσκο να το πω. Γιατί το λέω από πολύ μικρό σε αυτό το κομμάτι και σε κάποια φάση κοιμόμουν και με αυτό. Θα μας τρελάνεις σε αυτό το live, πραγματικά. Ειδικά αυτό το κομμάτι του Παβαρότη θέλω να το πω σε κόσμο από 12 χρονών. Ήταν το πρώτο τραγούδι κλασικό που άκουσα. Είμαι πολύ επηρεασμένος από αυτό και όλη η παιδική ηλικία μου και θα το πω πολύ καλά. Είπα να πάρω την Ινές Ζίκου. Ο Ιαν το ήθελε την αρχή. Πρέπει να ξεκουράσεις αυτό που δεν βλέπεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ που συμμετέχω. Είμαι σαν μικρό παιδί ενθουσιασμένη. Και από τις πιο ωραίες μας στιγμές. Ελπίζω να το κάνουμε σωστά. Nella ta fredda stanza,
scogliere il silenzio che ti fa mio. Στρατής! Με την κυρία Ινέση Σίκου, παρακαλώ πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή και χαρά που είστε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μικρόφωνο, ή αν δώσουμε το μικρόφωνο, παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ να στηρίξετε τον Ιαν σε μια εμφάνιση. Εγώ θα λέω, θα πω τελικού, όχι μη τελικού, τελικού εμφάνιση. Νομίζω ότι ήταν η πιο ανατρεπτική επιλογή τραγουδιού στο show μέχρι σήμερα. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για το πώς σας φάνηκε το X Factor και πώς σας φάνηκε η συνέβρεση με τον Ιαν στα παρασκήνια. Η συνέβρεση καταρχάς με τον Ιαν. Ένα υπέροχο παιδί, πολύ ευαίσθητο, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, αφομοιώνει πολύ γρήγορα τα πάντα. Όταν συγκεντρώνεται, τα αφομοιώνει σε λεπτά. Το X Factor το παρακολουθώ και πριν και τώρα από το πρώτο επεισόδιο συνέχεια, μετά κάθε Τρίτη και Παρασκευή συνέχεια. Μπράβο στα παιδιά. Βγάζω το καπέλο μου στα παιδιά με αυτό που είδα στα παρασκήνια, την κούραση, τις ώρες, τις ατελείωτες. Εμείς παραμονή δεν τραγουδάμε ποτέ. Τώρα τραγουδάνε ώρες συνέχεια πριν εγώ έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον Ιαν. Συγχαρητήρια σε όλους. Εγώ ευχαριστώ. Είστε υπέροχοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ιαν, εσύ πρέπει να επιστρέψεις, φίλε μου. Θα επιστρέψω τόσο λίγο. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πέκη, πώς σου φάνηκε ο Ιαν? Εξαιρετικός ήσουν, Ιαν μου. Και ως τενόρος. Πολύ. Πολύ μου άρεσες και μ' άρεσε και πάρα πολύ η σεμνότητά σου σε αυτή τη τεράστια τραγουδίστρια που από ό,τι μου είπε ο Γιώργος υπήρξε και καταπληκτική δασκάλα σου σε όλο αυτό. Πολύ σεμνός, ένας άλλος Ιαν, καμία σχέση με το αντιδραστικό παιδί των Rockstar. Δεν το περίμενα, με εξέπληξες. Ήσουν καταπληκτικός. Πάντα. Μία κρατήθηκα, δύο κρατήθηκα, τρίτη δεν μπορούσα να κρατηθώ. Ιαν, πιστεύω πολύ ότι ήταν η ωραιότερη σου στιγμή στο X Factor αυτό. Όσο εκτός και αν σε έβγαλε επιλογή του τραγουδιού μπορεί στο κεφάλι σου, δεν ξέρω, τόσο καλύτερο ήταν το αποτέλεσμα που είδαμε κατά την άποψή μου. Και δεν ξέρω, μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα γιατί θεωρώ πως έχουμε κρατήσει ένα επίπεδο σε αυτό το show και αυτά τα πράγματα μας δίνουν, μας πάνε ακόμα πιο ψηλά και πιο ψηλά και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτές οι επιλογές, αυτές οι συνεργασίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε σένα και στην κυρία Ίνες. Ευχαριστούμε πολύ. Φωτορή. Έτσι απλά επειδή μπορείς το έκανες και αυτό, έτσι απλά επειδή μπορείς, ένα τεράστιο μπράβο και από μένα. Με εντυπωσίασες για άλλη μια φορά, η ανατροπή σου πάει πολύ και να την κρατήσεις. Πολύ ωραίο το ύφος σου,
τραγουδιστικά ήταν εκπληκτικό όσο μπορώ να το κρίνω. Και μου άρεσε πολύ όντως το πώς το προσέγγισες συναισθηματικά, σαν attitude που δεν έριξες το stand σε αυτό το κομμάτι, γιατί μάλλον δεν του πάει και καλά έκανες, μπράβο. Γιώργο. Νομίζω ότι κάναμε, τουλάχιστον οι δυο μας, τα 4 X Factor, ξέρω εγώ, 100 εκπομπές, πόσες ξέρω εγώ, μπορεί και παραπάνω, να τις μετρήσουμε. Είμαι πολύ περήφανος για απόψε, αλήθεια σου το λέω. Πάρα πολύ περήφανος. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε σε τίποτα από οτιδήποτε συμβαίνει έξω από αυτά τα σύνορα. Είναι από τα πράγματα που πρέπει να είμαστε περήφανοι όλοι μας. Μπράβο στο Sky και μπράβο σε όλη την ομάδα. Το επίπεδο πραγματικά είναι υψηλότερο από κάθε άλλη φορά και αυτό το οφείλουμε στα παιδιά που είναι εδώ και διαγωνίζονται. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, Ιαν. Τη διαδικασία τη ξέρετε, τα νούμερα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας για τον Ιαν. Συνεχίστε λοιπόν να το ψηφίσετε φανατικά για να βρίσκετε εδώ και στο τελικό. Αν και σήμερα ήταν η εμφάνισή του για τελικό. Καλή τύχη. Να είσαι καλά. Και με αυτή την εμφάνιση έκπληξη του Ιαν ολοκληρώθηκε και το δεύτερο κομμάτι του διαγωνιστικού μας μέρους για απόψε. Πάμε να θυμηθούμε πώς τραγούδησαν σήμερα τα παιδιά και επιστρέφουμε με Έλενα Παπαρίσου. Και πρώτα θα πω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς την πόρτα. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα. Όπως σας υποσχεθήκαμε προηγουμένως, η Έλενα Παπαρίσου βρίσκεται ακόμα εδώ. Η αγαπημένη pop τραγουδίστρια, μετά την επιτυχία του single «Μισή καρδιά», επιστρέφει με το νέο hit του καλοκαιριού «Φιέστα». Και αμέσως τώρα ανεβαίνει στη σκηνή του X-Factor για να μας παρασύρει στο ρυθμό του. Κυρίες και κύριοι, το πιο θερμό σας χειροκρότημα για την Έλενα Παπαρίσου! Αγάπη αυτή, κοίτα σου να μοιάζει γιορτή. Κάνε στα χείλη μου
Παπαρίσου, ναι! Ναι, 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 ναι. Πιο σεξ και απολαυστική από ποτέ, νομίζω. Ελενάρα μας. Καινούριο τραγούδι. Καινούριο τραγούδι, ναι. Πες μου δύο λόγια γι' αυτό. Τι να πω, είναι ένα τραγούδι που νομίζω, όπως με άγγιξε, πιστεύω να αγγίζει όλο τον κόσμο και να διαπερνά. Να έχουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Άλλο κόσμος και κοσμάκης έχει περάσει... Συγγνώμη. Ναι. Κόσμος και κοσμάκης έχει περάσει αρκετά. Ας το διασκεδάσουμε λιγάκι. Είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό και διασκεδαστικό. Πολύ ωραίο τραγούδι. Σίγουρα θα γίνει το hit του καλοκαιριού. Πες μου, πού θα είσαι το καλοκαίρι, δηλαδή το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Θα είσαι σε περιοδεία, θα κάνεις διακοπές. Διακοπές δεν ήθελα να κάνω, γιατί μου έχει λείψει πάρα πολύ το ελληνικό κοινό. Και αποφάσισα φέτος να κάνω μια περιοδεία με τον Ισαία Ματιάμπα και τον Μύρονα Στρατή. Θα ξεκινήσουμε από τη Λάρισα 15 Ιουλίου. Μετά έχουμε Χαλκιδική 16 Ιουλίου και μετά έχουμε 21 στο Βεάκαιο στην Αθήνα. Και πάει τρέχοντας και λέγοντας μετά. Θα περάσουμε ωραία. Να πάμε κοντά εμείς στον κόσμο. Ξέρεις εσύ πώς είναι από περιοδίες. Είναι υπέροχο να πηγαίνουμε κοντά στον κόσμο. Πραγματικά, πραγματικά. Και φαντάζομαι ότι ενδιάμεσα θα βρεις και μερικές μέρες να κάνεις τις βουτιές σου. Καθημερινές. Καθημερινές. Εγώ καταλαβαίνω ότι στο κοντρόλ ακούω τα παιδιά που μου τα λένε ακόμα χορεύουν με το τραγούδι σου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όλο το καλοκαίρι να χορέψουν. Και μου λένε ότι σ' αγαπάνε πολύ όλοι. Εγώ να δείτε. Εγώ να δείτε πόσο πολύ σας αγαπάω και πόσο πολύ μια νοσταλγία. Μια νοσταλγία που έχει υπάρξει μέσα στην καρδιά μου. Νομίζουμε ότι όλοι οι Έλληνες αγαπάμε, Έλληνα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Έλενα από Παρίσι, κυρίες και κύριοι. Και αφού χορέψαμε με τη φιέστα της Έλενας, επιστρέφουμε στα δικά μας. Τα τέσσερα παιδιά μας περιμένουν όσο καμιά άλλη φορά να μάθουν τι έχετε αποφασίσει εσείς από το σπίτι για τη θέση τους στο τελικό. Οι γραμμές θα παραμείνουν για λίγο ακόμα ανοιχτές. Μη σταματάτε λοιπόν να ψηφίσετε, γιατί εσείς θα καθορίσετε σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα της βραδιάς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Peggy Sina και αποτελέσματα. Μη συσσέμε, δεν γνώση, μου φτάνει που θα...
με δεις όπως και πρώτα. Θα πω ανοιχτή για σένα πάντα της καρδιάς την πόρτα. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα. Είμαστε και πάλι εδώ στο μεγάλο μας ημιτελικό με σούπερ καλεσμένους και πολύ ανεβασμένη διάθεση. Αυτό είναι το X-Factor. Μιλάοντας για ανεβασμένη διάθεση, πάμε να δούμε τι γίνεται στο Green Room τώρα που τα παιδιά έχουν ολοκληρώσει τις εμφανίσεις τους. Ευαγγελία, τι νέα έχεις να μας πεις, τι γίνεται στα social media? Σάκη, θα σου πω τι γίνεται και στα social media, αφού πρώτα όμως πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα, γιατί σε κάθε break δημιουργεί ένα τεράστιο πάρτι εδώ για μας με τις μουσικές που μας βάζει και πρέπει να το αναφέρουμε. Και για τα social media που μου είπες, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ, το οποίο μας έστειλε ο αγαπημένος μας Νίνο, που φυσικά όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, και λέει το εξής. Μήνυμα προς την Τάνια Μπρεάζου του X-Factor. Αγαπητή Τάνια, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μπορέσεις να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Ήμουν κι εγώ σε παρόμοια θέση το 2002. Κανείς δεν πίστευε ότι ένα απλό παιδί από τη Ρόδο μπορεί να τα καταφέρει. Σε 14 χρόνια εύχομαι στα παιδιά του X-Factor να μπορούν να στείλουν ευχές στα παιδιά που θα αγωνιούν με τη σειρά τους για τα όνειρά τους, όπως κάνω εγώ τώρα. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και να θυμόσαστε, δεν έχει σημασία ποιος βγαίνει νικητής. Νίνο, The X Factor Greece. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα πω κάτι άλλο, θα περάσω πολύ πολύ γρήγορα σε σένα, Σάκη μου. Ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, οι γραμμές μόλις έκλεισαν. Απ' την αρχή της βραδιάς στηρίζατε τα παιδιά και το μόνο που μένει τώρα είναι να μάθουμε ποιος θα είναι αυτός που δεν θα ανέβει στη σκηνή του X-Factor την επόμενη Παρασκευή. Όχι όμως ακόμα, γιατί τώρα ήρθε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή της σημερινής μας βραδιάς. Μετράει πάνω από 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στη δισκογραφία, με 19 προσωπικούς δίσκους, sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο και αναρρύθμιτες βραβεύσεις. Είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις κορυφαίες λαϊκές τραγουδίστριες της γενιάς της, έχοντας στο βιογραφικό της συνεργασίες με σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς και καλλιτέχνες. Η ήρεμη δύναμη του ελληνικού πενταγράμμου, όπως την έχουν χαρακτηρίσει, αφήνει απόψε για λίγο τα καθήκοντά της ως κριτής του X-Factor και ανεβαίνει στη σκηνή μας για να ερμηνεύσει κατά αποκλειστικότητα εδώ το καινούριο της κομμάτι «Μου λείπεις». Το «Μου λείπεις» είναι ένα κομμάτι για το X-Factor και μόνο για το X-Factor. Δεν θα κυκλοφορήσει πουθενά άλλου. Το βρίσκεται μόνο στο site του X-Factor. Κυρίες και κύριοι, το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τη δική μας Peggy Zina. Καλύτερα πάνε τα πράγματα. Ανοίγω διάπλατα για λίγες ώρες να μπει λίγο φως. Βάζω ραδιόφωνο κι αν έχω διάθεση παίρνω τα μάξι σου.
και κάνω βόλτα στην πόλη απλώς. Μου λείπεις παραπάνω από όσο περίμενα. Μου λείπεις και δεν έχω σε ποιον να το πω. Μου λείπεις κι έτσι δένομαι με τα αντικείμενα που ξέρουν τι φορτίο είναι μόνη μου να σ' αγαπώ. Καλύτερα πάνε τα πράγματα. Θυμάμαι άνετα και στα τηλέφωνα πια απαντώ. Πάω με τους φίλους μας βόλτες τα Σάββατα. Όταν κουράζομαι φωτογραφίες σου πάλι κοιτώ. Μου λείπεις παραπάνω από όσο περίμενα. Μου λείπεις και δεν έχω σε ποιον να το πω. Μου λείπεις κι έτσι δένομαι με τα αντικείμενα που ξέρουν τι φορτίο είναι μόνη μου να σ' αγαπώ. Σε ποιο να το πω. Μου λείπεις κι έτσι καίνομαι με τα αντικείμενα που ξέρουν τι φορτίο είναι μόνη μου να σ' αγαπώ. Μου λείπεις. Σε ποιο να το πω. Στα αστέρια με μια σου ματιά. Κράτα σφιχτά τα δυο μου τα χέρια. Μόνο μαζί θα πάμε μακριά. Όσα για να ονειρευτώ πρέπει να σε εκεί. Θα ποντάρω τα πάντα στο δικό σου χαρτί. Έχω διέστηση όλα πας εσύ. Έχω διέστηση όλα πας εσύ.
καρδιές της η όλα θα σε εσύ. Ματιά θλιμμένα του έρωτα λιμάνια μυστικά χειμικά και πικραμένα σκοτεινιάσες απόψε ξαφνικά. Πες μου ποιος πόνος καρδιά μου σου ματώνει την καρδιά, μάτια υγρά και πάλι μόνος γυρεύει στο ποτό παρηγοριά. Δώξε την πίκρα το βλέμμα σου αγόρι μου, δώσ' μου δυο χιλικικά. Δεν το αντέχω να βλέπω τα μάτια σου μελαγχολικά. Δώξε τα σύννεφα απόψε αγόρι μου, δώσ' μου δυο χιλικικά. Στα μάτια σου πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Πόσα δεν τόλμησα να πω, ποτέ μην σε κανένα. Φαίνεται η θεή στιγμή σε σένα να το πω. Κάνω πως τη θέλω πόλεμο, μ' αφήνω ένα-ένα. Κάστρα στο κορμί για να παραδοθώ και σου το αρχίζομαι, σου το αρχίζομαι πως θα σε αγαπά μια ζωή και σου το αρχίζομαι, σου το αρχίζομαι γιατί σε ό,τι πιο στο φεγγάρι μες στον ουρανό. Κάθε βράδυ σε ζητώ. Έχει σύννεφα απόψε, δεν μπορώ τα μάτια σου να δω. Τη ζωή μου έλα και κόψε. Δυστυχώς ακόμα σ' αγαπώ. Έχω πει σ' όλο τον κόσμο ότι δεν σε θέλω άλλο πια. Κι όσο θέατρο κι αν παίζω, δυστυχώς σε σκέφτομαι ξανά.
στη ζωή μου εσύ και ο δρόμος μου αλλού οδηγεί. Να κάνω μια καινούρια αρχή, δεν φοβάμαι. Μη σ' αφήνω ό,τι πονά και πάω όπου θέλει η καρδιά. Με χέρια ενωμένα σφιχτά περπατάμε. Ένα θα είμαστε για πάντα. Εμείς δεν θα μας χωρίσει κανείς, καρδιά μου. Ένα και μαζί θα πάμε μακριά σ' όλα τα ταξίδια. Εσύ κοντά μου. Θα γίνουν εκείνα που τόσο αγαπάς. Αν τολμάς, όπου θέλεις και όπου ζητήσεις στο τέλος θα πας. Ένα θα μας για πάντα. Εμείς δεν θα μας χωρίσει κανείς, καρδιά μου. Ένα και μαζί θα πάμε μακριά σ' όλα τα ταξίδια, εσείς κοντά μου. Πέγγι Ζήνα, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Πιλάτο, τον Αλέξανδρο, την Οένα και τον Άκη Δίξιμο βεβαίως. Τον δάσκαλο της φωνητικής των παιδιών. Και βέβαια, Μιχάλης Σασίκης, Χρήστος Πικριδάς, Πικριδάς Junior και Τέλης Καυκάς. Φανταστικά, Πέγγι μου. Ακούγομαι. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Παιδιά, λίγο θα μου κάνετε λίγο χώρο να έρθω εδώ δίπλα στην Πέγγι μας. Πέγγι μου, για πες μου σε παρακαλώ, ακούσαμε καινούριο τραγούδι. Ναι. Πες μου δύο λόγια γι' αυτό, αποκλειστικά για το X-Factor. Είναι αποκλειστικά για το X-Factor. Ήταν μια ιδέα που είχαμε με τον Θάνο Παπανικολάου που έγραψε και τη μουσική και τους στίχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και θέλαμε να κάνουμε ένα δώρο μέσα από την καρδιά μας στο κοινό του X-Factor. Στο κοινό που μας έχει φτάσει τόσο πολύ ψηλά φέτος. Γι' αυτό το τραγούδι θα μπορούν να τα ακούσει ο κόσμος μόνο από τη σελίδα του X-Factor, σωστά. Μόνο, ναι. Δεν θα πάει στα ραδιόφωνα αύριο το τραγούδι, δεν ξέρω πότε θα πάει. Είναι μόνο για το X-Factor αυτό. Θα πάει δηλαδή από τη νέα σεζόν. Ωραία. Να σε πληροφορήσω ότι από εδώ έχεις ένα μουστάκι. Έχω μουστάκι, νόμιζα ότι θα έχω κραγιόν. Και κραγιόν, και κραγιόν και μουστάκι. Είναι το σήμα κατά τεθέν από εδώ, ναι, ναι. Λοιπόν, θα αφήνεις τις τάπες πραγματικά παντού. Λοιπόν, πες μου, βλέπω βεβαίως ότι συνεχίζεις να είσαι κοντά με τα παιδιά. Και θα συνεχίσω. Θα συνεχίσεις. Γίναμε τι ετοιμάζεις το καλοκαίρι, τι ετοιμάζεις, συναυλίες, περιοδία, για πες μου δύο λόγια. Ναι, ετοιμάζω μια περιοδία που θα χαρώ πάρα πολύ που θα την πραγματοποιήσω, που ξεκινάει από το Βεάκιο στις 6 Ιουλίου, την Τετάρτη που μας έρχεται. Μαζί μου θα είναι και η Νοένα και ο Αλέξανδρος Πιτσάνης. Το Πιλάτο τον πρόλαβες εσύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή η περιοδία θα πραγματοποιηθεί σε πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα και θα είναι σε θέατρα, σε γήπεδα, δηλαδή σε χώρους που θα μπορούν να έρθουν και μικρά παιδιά και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας πολύ πιο εύκολα, έτσι, γιατί 12-12.30 τελειώνουν. Είναι σημαντικό να μπορούν τα παιδιά να δουν και τους αγαπημένους καλλιτέχνες που τόσο πολύ τους έχουν ψηφίσει τόσο καιρό μέσα από το X-Factor, βεβαίως και εσένα. Έχεις άλλα καλλιτεχνικά σχέδια? Έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό σχέδιο να σου πω και έχω και ένα μήνυμα για σένα. Ναι. Λοιπόν, μαζί με όλη αυτή την περιοδία που θα κάνω για τα 20 χρόνια στο χώρο μου, έρχεται να μου επισφραγίσει αυτή μου την στιγμή μια συνέβρεσή μου με την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. 17 Ιουλίου είναι η πρώτη μας συναυλία στη γενέτειρα του Μίκη Θεοδωράκη στο Βραχάτι. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ για τις πρόβες που κάνω ήδη μαζί του εδώ και 2 εβδομάδες. Έχω ενθουσιαστεί για όλα αυτά τα μαθήματα και τα μηνύματα που μου περνάει. Μου είπε να μου φιλήσει στο Σάκη γιατί είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Έχεις λοιπόν... Έτσι μου είπε. Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην και επίσης, μουσική να πω, ιστορία της Ελλάδος. Ο αγαπημένος μας Μίκης Θεοδωράκης. Σ' αγαπάμε Μίκη, σε λατρεύουμε. Πόσο και νεόδωρος είναι αυτός ο άνθρωπος, πόσο και νεόδωρος είναι.
πόσο πολύ αγαπάει και στηρίζει και τους νέους ανθρώπους. Πάρα πολύ. Τους νέους καλλιτέχνες. Τον λατρεύουμε. Χαίρετε σαν μικρό παιδί, ακόμα και για την όμορφη βόλη που την κάναμε έτσι χωρίς ορχήστρα. Χαίρετε πάρα πολύ που αγαπούν τα παιδιά τα τραγούδια αυτά, τα τεράστια τραγούδια. Θα κάνουμε λοιπόν άλλες δύο συναυλίες εκτός από το Βραχάτιο, όπου θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά του, που είναι σε λίγες μέρες, είναι στις 29 δηλαδή. Θα γιορτάσουμε. Μα τα αγαπούν και θα τα αγαπούν, γιατί τα τραγούδια του είναι διαχρονικά. Θα τα ακούν για εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια. Θέλω να πω ένα μεγάλο σ' αγαπώ σε όλους εσάς. Σε ένα Σάκη μου ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Έχω να πω και μεγάλο ευχαριστώ στον Άκη Δίξιμο, που υπήρξε πολύτιμο συνεργάτης για μένα. Και να πω ότι με την ομάδα μου θα παραμείνουμε μαζί και πολύ κοντά. Τέλεια. Αυτό είναι το X Factor. Μπέκη, πάμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, να προχωρήσουμε, αλλάζουμε κλίμα και διάθεση. Η αγωνία για τα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα από ποτέ, όπως καταλαβαίνετε. Οι ψήφοι καταμετρήθηκαν. Οι τέσσερις υποψήφοι που έχουν καταφέρει να βρίσκονται απόψε εδώ, είναι έτοιμοι να ανεβούν στη σκηνή με τους μέντορές τους και να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δική σας απόφαση. Θα τα μάθουμε όλα σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το break. Καλώς ήρθατε και πάλι στον ημιτελικό του X Factor. Η πιο συναρπαστική στιγμή της βραδιάς είναι πολύ κοντά. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα ήθελα να υποδεχτώ εδώ στη σκηνή του X Factor την νικήτρια από τη φωτογραφία που ζητήσαμε για το Instagram. Έλα, κορίτσι μου. Είναι από το λογαριασμό της Δέσπο Δημητρίου. Έλα γρήγορα! Η Δέσπο Δημητρίου. Γεια σου, Δέσπο. Τα social media μας φέρνουν ακόμη πιο κοντά, λοιπόν. Δέσπο, πώς σου φαίνεται η εμπειρία στο X Factor? Έλα κοντά μου. Ήταν μία από τις πιο αξέχασες εμπειρίες που έζησα ποτέ. Γιατί όταν το ζεις από κοντά είναι πολύ διαφορετικό. Ζεις όλη την ενέργεια του κόσμου και των παιδιών. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης από το X Factor? Αυτό είναι πολύ δύσκολο για να το πω. Είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσω, γιατί όλα τα παιδιά είναι υπέροχα και πιστεύω σε όλα αξίζει μια θέση στο τελικό. Αλλά φυσικά υποστηρίζω τα παιδιά από Κύπρο, το Λέοντα, επειδή και εγώ από Κύπρο είμαι. Ποιοι είναι στην φωτογραφία? Είναι η μητέρα μου και η αδερφή μου. Ήρθαν από Κύπρο για το X Factor. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Την βγάλετε πριν από λίγο. Καλώς ήρθατε από την Κύπρο. Ήρθατε, λοιπόν, πραγματικά στο πιο κρίσιμο σημείο του X Factor, στον ημιτελικό. Και βεβαίως και ο τελικός την άλλη εβδομάδα. Δέσπο μου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Γεια σου. Ναι, η δύναμη των social media είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κυρίως σε ένα ζωντανό show όπως είναι το X Factor. Ευχαριστούμε και τη White Space που μας βοηθάει με τα social media. Το Instagram, το Facebook, το Twitter. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Η Μπέγκη Ζήνα δεν έχει πλέον υποψήφιους στην ομάδα της και έτσι έχει πάρει ήδη τη θέση της, περιμένοντας τη στιγμή της κρίσης. Ας υποδεχτούμε λοιπόν την Τάμτα με το κορίτσι της, την Τάνια Μπρεάζου. Το Γιώργο Θεοφάνους με την ομάδα των αγοριών, τον Ιαν και τον Ανδρέα.
Το Θοδωρή Μαλατίνη με το Stereo Show. Στη σκηνή μας βρίσκονται οι τέσσερις υποψήφοι με τους μέντορές τους. Μόνο δύο από αυτούς όμως είναι ασφαλείς και έχουν ήδη εξασφαλίσει μια θέση στο τελικό της επόμενης Παρασκευής. Ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί. Την επόμενη Παρασκευή, τέτοια ώρα, σε αυτήν εδώ τη σκηνή, θα ανακοινώσουμε το μεγάλο νικητή του X-Factor. Μέχρι τότε όμως υπάρχουν μερικά σημαντικά βήματα για να γίνουν. Και το σημαντικότερο είναι να μάθουμε τους τρεις φιναλίστ του τελικού. Και οι τέσσερις υποψήφοι που διαγωνίστηκαν σήμερα ξεπέρασαν τον εαυτό τους, τα έδωσαν όλα. Είδαμε για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχουν φαβοροί, προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν. Και οι τέσσερις θα μπορούσαν να είναι στο τελικό. Όμως, μόνο τρεις θα βρίσκονται εκεί. Ο πρώτος διαγωνιζόμενος που με τη δική σας ψήφο θα βρίσκεται στο μεγάλο τελικό του X Factor είναι... ο Ανδρέας Λέοντας! Συγχαρητήρια, Ανδρέα, είσαι στο τελικό του X Factor. Ο δεύτερος διαγωνιζόμενος που θα τραγουδήσει στο μεγάλο τελικό την επόμενη Παρασκευή είναι... ο Ιαν Στρατής! Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο υποψήφοι του Γιώργου Θεοφάνους θα βρίσκονται στο τελικό. Ο Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος πάει να καθίσει αναπαυτικά στην καρέκλα του, ήσυχος πλέον. Θα ήθελα να έχω κοντά μου την Τάνια και τους Stereo Soul. Πέγγι, το έχεις, Πέγγι. Πάντα, με συγχωρείς, το έχεις συνηθίσει πια. Πήγαινε να καθίσεις. Θα πούμε δύο κουβέντες μαζί. Θοδωρή. Μετά από αρκετά live, βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση και πάλι. Δεν πειράζει. Τι να πω για σας, βρε παιδιά. Για όλους σας. Πάμε πίσω, ετοιμαστείτε. Να τραγουδήσετε. Πρώτα θα τραγουδήσεις εσύ, Τάνια. Πηγαίνετε πίσω, θα τα πούμε σε λίγο. Θοδωρή. Η Stereo Show, ο Άσος, το μανίκι σου. Σήμερα σήκωσε τα μανίκια και βλέπεις ο Άσος... Δεν είχα να βγάλω Άσο, λες. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι καταρχήν η Stereo Show σήμερα κάνανε μια από τις πιο ωραίες εμφανίσεις και στα δύο τραγούδια. Δεν θα συμφωνείτε. Λίγα φώτα στους κριτές μας, θα ήθελα.
Θεωρώ ότι όλους μας έχουν αγγίξει και μας έχουν κερδίσει με τις φωνές τους, με το ήθος τους, με την εργατικότητά τους και με την προσήλωσή τους σε αυτό. Θεωρώ ότι ήδη είναι για μένα, ήδη είναι νικητές και περιμένω και θέλω να δω πράγματα από αυτούς. Και αυτό που θα ακούσετε τώρα νομίζω θα το επιβεβαιώσει αμέσως. Τάντα, συνηθισμένη να είσαι σε αυτή τη θέση πραγματικά. Εγώ σήμερα ζω τον... Αλλά έχεις συνηθίσει και να ξεφεύγεις τελευταία στιγμή. Πάντα η Τάνια φάνηκε σκληρό καρύδι. Είναι μαχήτρια. Έβγαλες εσύ τώρα. Έβγαλα γραβάτα, δεν παίζει τώρα. Και εγώ δεν μπορώ να το βγάλω. Συστάθηκα. Αυτό που θα γίνει σήμερα εδώ ήταν ο εφιάλτης μου. Γιατί το λες αυτό? Εννοώ ότι έλεγα ότι αχ, δεν θέλω ποτέ να βρεθεί κάποιος διαγωνιζόμενος από την ομάδα μου απέναντι σε αυτά τα δύο παιδιά, γιατί έχουν νομίζω καταλάβει όλοι εδώ που φτάσαμε, okay, ότι τους αγαπώ πάρα πολύ και τους εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Αλλά κάπως το είχα και αναμενόμενο ότι θα το ζούσα κάποια στιγμή. Να ήρθε η στιγμή, τους εύχομαι και τους δυο, και τους τρεις μάλλον, ολόψυχα καλή επιτυχία. Για τώρα. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Τάνια στο τραγούδι που επέλεξε εκείνη για να πει στους κριτές να τη φτάσουν στον τελικό. Πάμε να δούμε την Τάνια Μπρεάζου. Αυτή ήταν η Τάνια Μπρεάζου, ξεπέρασε τον εαυτό της για ακόμη μια φορά. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να βρεθεί στο τελικό του X-Factor. Βεβαίως αυτό θα μας το πούν και οι κριτές μας σε λιγάκι. Πάμε να δούμε πώς θα τραγουδήσουν για τον ίδιο σκοπό η Stereo Soul. Πάμε να τους ακούσουμε.
You do look at the soleil, il profumo dolce della pelle sua, e una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sono le parole, se me vanno scritto tutto può cambiare, senza più timore, più voglio volare, senza grande quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Αυτό είναι το X Factor, κυρίες και κύριοι. Εκπληκτικές ερμηνείες, φωνάρες, παρουσίες σκηνικές, κληρονιστικά τα παιδιά μας απόψε. Σαν τελικός μου φαίνεται, παιδιά, αυτός. Πραγματικά, τα Battle Songs ολοκληρώθηκαν. Η τελική απόφαση είναι πλέον στα χέρια των κριτών μας. Εκείνοι θα αποφασίσουν ποιος από τους δύο δεν θα βρεθεί μαζί μας την άλλη Παρασκευή. Αυτό όμως θα το μάθουμε αμέσως. Μετά το break. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στην πιο κρίσιμη στιγμή του ημιτελικού του X Factor. Η αγωνία έχει φτάσει στο προχώρητο. Τα παιδιά πάλεψαν για την παραμονή τους εδώ, ερμηνεύοντας δύο κομμάτια δικής τους επιλογής. Και τώρα ήρθε η στιγμή να ρωτήσουμε κάθε κριτή ξεχωριστά ποιος από τους δύο θεωρεί ότι πρέπει να αποχαιρετήσει οριστικά το όνειρο του X Factor. Να διευκρινίσω για τελευταία φορά ότι σε περίπτωση ισοπαλίας από τους κριτές η τελική απόφαση του ποιος θα αποχωρήσει θα καθοριστεί από τις ψήφους του κοινού. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Θοδωρή μου, ποιος θέλεις να αποχωρήσει από τον ημιτελικό του X Factor? Είναι, για μένα είναι δυστυχώς ευτυχώς εμφανές το πώς πρέπει να ψηφίσω, παρόλο που την Τάνια την αγαπώ, την εκτιμώ, γιατί στηρίζω από την πολύ αρχή, γιατί πιστεύω πάρα πολύ. Αντιλαμβάνω σε αυτά τα δύο αγόρια για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι και για το X Factor. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η αρνητική μου ψήφος πάει σε σένα. Τάμτα, ποιος θες να αποχωρήσει από το X Factor? Εγώ. Κανείς. Η αλήθεια είναι αυτή, ειδικά από αυτούς. Σας λατρεύω και μαζί με τον Θοδωρή θα είμαι και εγώ αυτούς τους ανθρώπους που αν οπουδήποτε και μπορώ να σας στηρίξω και να σας υποστηρίξω στην πορεία, θα το κάνω με την καρδιά μου, γιατί θεωρώ ότι σας αξίζει. Επίσης, θέλω να πω πως είμαι, όσο περήφανη είμαι για την Τάνια, τόσο περήφανη είμαι και για σας, γιατί όπως έχω δήλωσει και παλιά και στην αρχή, έτσι μικρή... Και μεγάλη προσωπικό. Ναι, έναν μικρό ρόλο έχω και εγώ που φτιάχτηκε αυτό το ντουέτο και σας έχω χαρεί και σας έχω απολαύσει σε όλη αυτή την πορεία. Έχοντας όμως την κατανόησή σας, για το οποίο είμαι πάρα πάρα πολύ σίγουρη,
το αρτικό, την αρτική μου ψήφο δίνω στους Στερεοσόλ. Προβλεπόμενο το αποτέλεσμα, επιτρέψτε μου να πω. Μία ψήφο, η Στερεοσόλ, μία η Τάνια. Πάμε στην Πέγκυζίνα. Αυτό είναι το X Factor, Σάκη μου. Και αυτές είναι οι πιο δύσκολες στιγμές του. Και ξέρω τι να πω, γιατί δεν έχω να κάνω με μία περίπτωση που έχουμε καλό τραγουδιστή και στην άλλη περίπτωση που έχουμε κάποιον άλλο καλλιτέχνη που απλά το έχει, απλά έχει fan club, απλά, δηλαδή ξέρεις, με τέτοιους λόγους, ας πούμε, όπως έζησα με τις δικές μου αποχωρήσεις, υπήρχε κάτι που κάποιος ήθελε και κάτι που κάποιος άλλος δεν ήθελε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τρεις ανθρώπους που και το X-Factor έχουν, γιατί αυτό μας τιμά να το έχουν, γιατί είναι φωνάρες και γιατί είναι σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες και η Στερεοσόλ και η Τάνια μας. Κρατήστε όλα τα καλά λόγια που σας έχω πει. Αναγκαστικά θα πρέπει να αποφασίσω να στηρίξω μία από τις δύο πλευρές. Και επειδή δεν μπορώ να προσάψω τίποτα σε κανένα, ο μόνος λόγος που θα το κρίνω, χωρίς καθόλου να το θέλει η ψυχή μου, είναι ότι επειδή Στερεοσόλ βρίσκονται από το κοινό πρώτη φορά σε αυτή τη θέση, με μεγάλη μου λύπη θα δώσω στην Τάνια μου την αρνητική μου ψήφο. Για κανέναν άλλο λόγο, μόνο και μόνο γι' αυτό, δεν βρίσκω κανέναν άλλο λόγο. Σήμερα ήταν εξαιρετική, ήταν και στο προηγούμενο live. Πραγματικά. Τώρα στο τελευταίο τραγούδι ήταν υπέροχη. Συγκλονιστική, ναι. Κορίτσι μου, είσαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη, pop star ήδη. Και έχεις φτάσει ήδη μέχρι το τελικό. Έχουμε δύο ψήφους για την Τάνια. Μια ψήφο για το Στερεοσόλ. Πάμε στο Γιώργο Θεοφάνους. Λοιπόν, ήσασταν πάρα πολύ καλή απόψε και στις τρεις εμφανίσεις που είχατε. Δεν θα κάνω καμία άλλη κριτική, με έχετε συνηθίσει να κάνω κριτικές καλές και κακές. Δεν θα κάνω καμία άλλη κριτική. Είμαστε ένα βήμα πριν τον τελικό και σας αγαπάω και τους δύο πάρα πολύ και τους τρεις πάρα πολύ. Γι' αυτό θα προτιμήσω να πω να παραμείνει η Τάνια για να αποφασίσει ο κόσμος. Το βρίσκω πιο δίκαιο για όλους σας, δηλαδή, να αποφασίσει το κοινό. Έχουμε ισοβαθμία. Δεν ξέρω τι θα γίνει έξω, δεν ξέρω τι αποφάσισε ο κόσμος. Να αλλά δούμε, είναι λοιπόν, πιο δίκαιο για σας. Γιώργο, κατανοητό. Έχουμε δύο αρνητικές ψήφους για την Τάνια, δύο αρνητικές ψήφους για τους Στερεοσόλ. Πρέπει να πάμε στην κρίση του κοινού. Θα πρέπει να ζητήσω από το control να μου αποκαλύψει ποια είναι η σειρά με την οποία ψήφισε ο κόσμος. Ποιος από τους δύο, η Στερεοσόλ ή η Τάνια ή η Στερεοσόλ, είχαν λιγότερες ψήφους από τον κόσμο και έτσι δεν θα περάσουν στο τελικό του X Factor. Περιμένω από το control να μου πει το αποτέλεσμα. Μετά την καταμέτρηση. Ο τελευταίος υποψήφιος σε ψήφους και αυτός που μένει εκτός τελικού του X Factor που σίγουρα θα έχει λαμπρό μέλλον στη μουσική βιομηχανία της χώρας μας, είναι η Τάνια Μπρεάζου. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές της Τάνιας στο βίντεο που ακολουθεί. Πώς σε λένε? Με λένε Τάνια Μπρεάζου.
Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 18. Πέτυχαμε το Θεό σε κέφια και ήταν τόσο σπάταλος μαζί σου και στα έδωσε όλα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που σε άκουσα και σε είδα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται το X-Factor. Ήσουν καταπληκτική. Τάνια μου, θεωρώ ότι είσαι πανέτοιμη να πας στα live και θα πας. Είσαι φωνάρα. Εγώ θα παλέψω για σένα. Σου το λέω, θα μείνει εδώ. Ήτανε μαγικό. Μια οπτασία με μια τόσο γλυκιά φωνή. Μύρισε τελικώς, παιδιά. Θα αποχωριστούμε του Stereo Soul. Παιδιά, θα τα πούμε στο τελικό την άλλη εβδομάδα μαζί. Τάνια Βρεάζου! Το πάλεψε ηρωικά μέχρι σήμερα. Τάνια, κορίτσι μου, δεν υπάρχει κορίτσι σαν και εσένα στον κόσμο. Είσαι φανταστική. Θέλεις να τραγουδάμε μαζί αύριο το βράδυ? Θέλω. Θέλεις να τραγουδάμε μαζί αύριο το βράδυ? Θέλω. Θα είμαστε μαζί στο ακροτήριο αύριο το βράδυ και κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι να τελειώσω κι εγώ. Γιατί είσαι υπέροχη, είσαι φανταστική. Η καριέρα σου τώρα ξεκινάει. Σε ευχαριστώ. Σήμερα σταμάτησε το X-Factor για σένα. Αλλά μην ξεχνάς ότι και για τα υπόλοιπα παιδιά το X-Factor τελειώνει την επόμενη εβδομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το X-Factor τελειώνει, η ζωή σας όμως και η καριέρα σας τώρα αρχίζει. Έτσι. Και για σένα μπορεί να ξεκινήσει από αύριο το βράδυ. Σε ευχαριστώ, Ζάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αγαπάω πολύ. Τάμτα, πες μου δύο λόγια γιατί... Την αγαπώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω πως έχει πάλεψει πάρα πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κορίτσι είναι αυτό. Πραγματικά σου λέω. Το έχω καταλάβει. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ποτέ δεν έχει παραπονεθεί. Ούτε ότι νιστάζει, ούτε ότι πεινάει, ούτε για τίποτα ποτέ. Είναι στρατιώτισσα, πολύ. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πάει... Πολύ, πολύ μακριά, συν το ταλέντο βέβαια που έχει, που δεν χρειάζεται να το διευκρινίσω εγώ, γιατί το έχει αποδείξει πολλές φορές, γι' αυτό και θέλω να της πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη, πάρα πολύ περήφανη και πριν βγούμε στη σκηνή της, έλεγα, λέω, ό,τι και αν συμβεί, είμαι πολύ περήφανη για σένα, για όσα έχει κάνει. Ανυπομονώ να κάνω ένα τουέτο μαζί, αλήθεια στο λέω. Εννοείται πως θα το κάνω. Εγώ να δεις πόσο ανυπομονώ. Είμαι πολύ περήφανη για αυτήν και της εύχομαι καλή επιτυχία στην πορεία και εδώ είμαι εγώ. Όπως ήμουνα και τώρα στο παιχνίδι, έτσι και μετά για αυτήν, γιατί της αξίζει. Είσαι καλή, είσαι... πάρα πολύ όσοι μας ψηφίσαν. Τάμτα, είσαι το καλύτερο παράδειγμα για την Τάνια. Όπως και η Τάνια, έτσι και εσύ δεν είχες κερδίσει τότε, αλλά βλέπουμε την καριέρα που έχεις κάνει. Σου εύχομαι, Τάνια, να κάνεις την καριέρα της Τάμπτας. Ευχαριστώ πολύ. Και πολύ, πολύ παραπάνω. Θέλω να ευχαριστήσω το X-Factor που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να είμαι μέχρι τώρα εδώ, την Τάμπτα. Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Στα pre-casting, μόλις είχα δηλώσει συμμετοχή, είχα στείλει το My All. Το κομμάτι αυτό που είπα τώρα στα battle. Με αυτό μπήκα, με αυτό βγαίνω. Μια χαρά. Τώρα ξεκινάς. Τάνια, τώρα ξεκινάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε την απόψινή μας βραδιά, πρέπει να σας διευκρινίσω ότι κάπου εδώ τελειώνει τυπικά και ουσιαστικά το έργο της κριτικής μας επιτροπής. Μετά από 9 φαντασμαγορικά live show στο X-Factor, η Stereo Soul και ο Αντρέας και ο Ιαν είναι οι τρεις υποψήφοι στο τελικό της επόμενης Παρασκευής. Πλέον εσείς και μόνον εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή του X-Factor. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές σε Ελλάδα και Κύπρο ανοίγουν αυτή τη στιγμή και θα παραμείνουν ανοιχτές για μια ολόκληρη εβδομάδα μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Σημειώστε προσεκτικά για τελευταία φορά τα νούμερα των παιδιών και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ψηφίζετε για 7 ολόκληρες ημέρες τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη, αυτόν που θέλετε να είναι ο νικητής του X-Factor. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 9 και 4 στο μεγάλο τελικό του X-Factor 2016. Καλό σας βράδυ!
μέσα μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Είσαι my love's a boy, so quit the whining, cause I'm bringing her down. Sometimes I give myself the creep. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry.